Σας παρακαλώ πολύ. Έτσι, μπράβο. Τι κάνετε, καλώς ήρθατε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Βάλε μου ένα τραγούδι να χορέψω με την Αντιγόνη. Έλα. Εγώ το θέλω ποτέ. Το κοριτσάκι μου. Είναι αυτό το κορίτσι το οποίο μου κλέφει την καρδιά όσο καιρό η Μαρία βρίσκεται στα καμαρίνια και ντύνεται. Κατάλαβες. Μαρία, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Η γυναίκα σου. Η γυναίκα μου. Ναι, αλλά κοίταξε. Είδες, εμφανίζεται ξαφνικά. Θέλω να χορέψουμε εμείς, έλα. Σε φέρω εδώ, κουκλάρα μου μεγάλη, έλα εδώ. Καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε party animal. Πάρτε άλλη μα. Βεβαίως την προδίδω. Γιατί εγώ την απιστία δεν τη συγχωρώ. Πέφτα. Λοιπόν, δεν σε θέλω σήμερα τώρα. Σήμερα και εμένα μου ήρθε, παιδιά, που ξύπνησα να χορέψω. Πόρτασα. Και σαν. Σοβαρά. Ναι. Εγώ όταν και έβαλα ένα τραγούδι. Αλήθεια. Ναι, και χόρεψα αυτό. Και ξέρεις κάτι. Μόνη σου. Μόνη μου. Αυτό. Μελίνα. Όλοι δεν πέφτει. Όχι εσύ, τώρα, γιατί να σας πω. Το έγραψα και editorial. Ας αρχίσουν οι χώροι, γιατί ξύπνησα και είχα νεύρα. Πολλά. Όχι πολλά, είχα. Α. Και λέω, κάτσε να δεις τώρα για να ξεκινήσουμε πώς θα μου φύγει αυτό. Λέω, θα χορέψω. Και ξέρεις τι ωραία μετά. Και το έκανε editorial και λέω, άσε που γκούγκλαρα να δω πότε ξεκίνησε ο άνθρωπος να χορεύει. Πότε. Δεν υπάρχουν μαρτυρίες, αλλά πιστεύουν ότι πολύ πολύ νωρίς, πριν καν μιλήσει, ήθελε να εκφραστεί. Γιατί δεν σου έχει τύχει να σε, ας πούμε, κάνεις βλακίες με μια παρέα και να κάνεις τέτοια, χωρίς λόγο, που δεν είναι χορός. Η Μαρία ανακαλύπτει το χορό και τον αρχαίγωνο DNA, το οποίο έρχεται μέσα από τον άνθρωπο του Νεάτερνταλ και τη σκάει μύτη Δευτέρα πρωί. Παιδιά, ένα χειροκρότημα. Να σας πω όμως κάτι για να καταλήξω και να μείνει και ένα χρήσιμο πράγμα. Για πες. Λοιπόν, όταν έχεις λίγη ένταση και όταν είσαι λίγο τούμπανο και όταν λες τώρα εγώ μη χαλάσω τις σχέσεις μου, μην αυτό. Ναι. Μπαίνεις σε ένα χώρο που είσαι μόνος σου, βάζεις ένα τραγουδάκι τώρα και με τα smartphones έχεις και τραγουδάκι ό,τι θέλεις. Ναι. Και σε μια τουαλέτα το κάνεις, εκτονώνεσαι, λες, χορεύεις, νιώθεις το σώμα σου, έρχονται οι ενδορφίνες. Είσαι με. Καλά, έχω μείνει με το στόμα, αυτό δεν υπάρχει. Είμαι δηλαδή, τόσο πράγμα... εντυπωσιακή. Είσαι εντυπωσιακή, ναι. Είσαι εντυπωσιακή. Καλά, ναι, ότι είναι αχ, ναι, κοπέλα. Είναι το φόρεμα του Ρνή λοιπόν, από το μέρη σου. Έλα, δεν το πιστεύω. Ναι, δεν τη φαίνεται. Όχι καθόλου. Τι εγώ ή Diane von Fistenberg θα το βγάζαμε. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κουιζάκι της Δευτέρας, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί είναι αυτό. Λοιπόν, αυτή το κοριτσάκι είναι του ξενομικού με τον αδερφό. Πάρα πολύ. Αυτό είναι με τον αδερφό της μεγάλη. Ναι. Ωραίο. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε το σημερινό quiz. Για. Έλα. Πολύ αυστηρό το βλέπω αυτό το κοριτσάκι. Έγινε παρουσιάστρια ειδήσεων. Και έχει πάρει και το ύφος. Είναι παρουσιάστρια. Παρουσιάστρια σκέτο, Και έχει πίσω... Ψυχαγωγικού. Τόσο ψυχαγωγικό. Α, ναι, ψυχαγωγικό. Την ξέρει. Όχι, αλλά τη βλέπω πολύ σοβαρή για να είναι πολύ μετά ψυχαγωγήθηκε. Λοιπόν, fumulive.papakistar.gr. Πάμε. Αυτό είναι το mail μας και πάμε να το παίξουμε. Ελάτε. Αχ, Παναγιά μου, εδώ είμαι στη γωνίτσα, να μην χτυπήσω. Εδώ δεν είμαι, Έλα, μάνα μου, κάτσε εδώ να μην χτυπήσεις. Τι σούχο, τι σούχο, τι σούχο. Δίνομαι, στολίζομαι για να βγαίνω ευρυγόνια. Τι σούχο. Η θηλυκιά Αρναούτογλου. Ο Αρναούτογλου πώς δίνει εντολές στις κάμερες. Σου είπα να πας πίσω. Α. Ρώτησα. Ναι, αλλά είπα, πολύ κοντά δεν είσαι, Σωτήρη. Να, αυτό. Πήγε ο Αρναούτογλου να πει πολύ κοντά είσαι. Τι, πώς, κάνει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, παιδιά. Αχ, ναι, χθες το look που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, το look, παιδιά. Βέβαια, ο άνθρωπος της μόδας που προκάλεσε με την εμφάνισή του. Για άλλη μια φορά να το δούμε. Εγώ θυμάμαι το Μάγκα τον Πυραιώτη με την πλογερή γυναίκα. Η γυναίκα είχε κόκκινο χείλη, ο Μάγκας είχε το μουστάκι. Και αυτό τα δύο μαζί κάνανε ένα φοβερό, μια φοβερή σπίθα. Πού είναι το γεια σου, είχε ένα τραγουδάκι πριν. Θα τα παίξουμε όλα με τις Πυραιώτες, δεν πειράζει. Έτσι, μπράβο. Ο Γαβαλάς από τον Κορυδαλό δεν ήτανε. Αγιά σου. Γι' αυτό λέει Πυραιώτης. Το έχει ζήσει. Το έχει ζήσει, κατάλαβες. Αλλά τώρα δεν μου κάνει εμένα να τον δω. Καλά, ανέβη και αυτό το με το κραγιονάκι τον άντρα. Όχι, τον Πυραιώτη, όχι. Το βαρύ, το πρόστιχο. Όχι. Γυναίκα με μουστάκι έχουμε δει. Καλά, ναι, εντάξει. Να σου πω κάτι. Ωραία. Δεν με ενοχλεί. Πάμε για. Κατάλαβες. Άμα θέλει, το κάνει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Για ρίχτω κι αυτό έτσι να το δούμε.
Είσαι ρε μάγκα Πειραιώτη, κλακέτα πρώτη. Είσαι ρε μάγκα Πειραιώτη, κλακέτα πρώτη. Παιδιά, το κορίτσι που αποχώρησε είχε ζητήσει διεθνή υποστήριξη. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ναι, πού, ναι, είναι οι ξένοι φίλοι μας. Παιδιά, να σας πω. Νομίζω ότι εχθές έγινε ένα blackout στα τηλεφωνικά κέντρα γενικότερα. Γι' αυτό δεν κατάφερε να μείνει. Κατέρευσε ο δορυφόρος, σου λέει. Θέλετε να ακούσουμε την έκκληση που έκανε στους ξένους φίλους της. Από σταθερό είμαστε το ζευγάρι 1 και μας ψηφίζετε στο 90 11 51 52 01 και φυσικά για όλους τους φίλους μου στο εξωτερικό και στην Αμερική, από την Αμερική δηλαδή, και Ιταλία, συγγνώμη, www.antenna.gr στο site. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, κινητοποιήθηκε όλη η Αμερική, όλη η Ευρώπη. Και η Ιταλία. Ευρώπη, ναι. Ναι. Αλλά επειδή τα δικά μας τα συστήματα εδώ δεν είναι τόσο, δεν μπορούν να αντέξουν τέτοια ροή κλήσεων, ναι, μπλοκάρανε και έτσι βγήκε η Χριστίνα. Γιατί όλοι... Κατάλαβες, αποχώρησε η Χριστίνα. Έτσι, έτσι τα έβαλες όλα. Ναι, μπλοκάρανε και δεν... Λοιπόν, να σας πω, επίσης θέλω να πω ότι σε αυτή την κοπέλα η οποία... έχει κάνει στην Αμερική πράγματα, έτσι. Τι θα προτιμήσει περισσότερο για τις γιορτές? Εσείς στεναχωρήθηκες που έφυγες τώρα, στο τρίτο live. Τι παιχνίδι είναι, στο τέτο, εντάξει. Δεν πειράζει, θα πας στο Hollywood πάλι. Πάει LA τώρα. Ω, περίμενε, κάτσε. Να μην κάνω γιορτές στην Ελλαδίτσα μας. Τι ταπεινώτηση είναι αυτή, τι ταπεινοπροσύνη. Να μείνω εδώ στην Ελλαδίτσα μου, την ψωροκοστενά μου, να φάμε έτσι μια ωραία λακέρδα το βράδυ της παραμονής. Η λακέρδα το βράδυ της παραμονής, θα φάτε? Δεν έχουμε κάτι άλλο, εσείς? Ναι, εντάξει, ένα κουραμπιέ, ένα ταψιπίτα, θα φάμε 17 άτομα που λέγεται. Κατάλαβες. Τι, έλα. Ένα το τελευταίο ταγκό στο Καρπενήσι. Θόδη. Θόδη. Θυμάμαι καταστάσεις και όχι ονόματα. Να μου πάρετε το ρολόι πριν το Silver Alert, έτσι, που πατάς για problem. Και σε ψάχνουν οι δικοί σου. Λοιπόν, και βέβαια ο άλλος, ο Φωτής. Α, τώρα, να. Και αυτός για ρολογάκι το πήγαινε από την κούραση. Ναι, από την κούραση έπαθε, παιδιά μου, ένα πράγμα, δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Χρόνια πολλά, διεπιθυμεί. Χρόνια πολλά, ζωή 4. Έλα, δεν λέω, χάρη τι σου συμβαίνει, άλλη μια φορά να ακούσω. Για ευχή απευθύνει, πού? Για. Άλλη μια. Θα το δώσεις. Περιμένω, καλή εδώ είμαι. Χρόνια πολλά, διεπιθυμεί. Χρόνια πολλά, ζωή 4. Είχε γενέθλια, ρε εσύ. Χρόνια πολλά, με ο χρόνια πολλά. Χι 4. Άμα θέλω να πω χρόνια πολλά. Τι είναι? Ήταν εκεί πέρα που το ψηφίζανε. Βάζανε χι 4 στο τέλος. Μου τους λέει, άμα θέλετε χρόνια πολλά, στείλτε μου τα από εκεί. Δηλαδή υπάρχει ένα νούμερο, μια τηλεφωνική γραμμή και στο τέλος βάζεις χι 4, χι 5, χι 6. Ναι. Σπουδαία, τώρα το έμαθε. Πάει καλά αυτό. Γιατί να το... Παιδιά, δεν την έχω δει αυτή. Την έχω δει. Να ψηφίσω. Η είδηση είναι ότι έχει ψηφίσει εσύ. Ρίσκαλε. Το μέκα το χρόνο με την ασπατσίνα, θυμάσαι τη γυναίκα. Η ασπατσίνα το ότι ήσουν μικρό, δικαιολογείται. Ναι. Είναι χρόνια πριν. Ψηφίζει ακόμα. Λοιπόν, και βέβαια τώρα μετά το Χ4. Ναι, ταιριάζει και αυτό τη Space σήμερα. Που δίνανε ένα δώρο. Είναι χρόνια πολλά, έχει 4 κι αυτό. Μια τηλεόραση 40, πόσο έχει φτηνή σε σένα, μια 40? Βγαίνει στα 240 ευρώ. 240 ευρώ, 40 τηλεόραση. 240 ευρώ. Πόσα τετραγωνικά. Πόσα τετραγωνικά. Πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι. 120 τετραγωνικά βολεύεται μια τριμελή οικογένεια, μια χαρά. Καλέ, ναι, εγώ. Πόσα τετραγωνικά είναι τηλεόραση. Πόσα τετραγωνικά. Μήπως τετραγωνικά εκατοστάτ. Ποιος ξέρει, δεν ξέρει τι σύντσες. Όχι, όχι, δεν το ξέρει. Η Τσόν δεν το ξέρει αυτό. Καλά, ναι, εντάξει. Έχω μία τηλεόραση μεγάλη με τόσα τετραγωνικά. Σου λέει τι μετράμε, όπως μετράμε το να πάρω πάτωμα. Ναι. Έτσι, έτσι. Τα πλακάκια, πόσα πλακάκια. Η αλήθεια είναι, είναι ότι... Ναι, ότι οι ίντσες είναι ξένη μονάδα μέτρησης. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό τις μετράμε κι εμείς έτσι. Αλλά πώς τη μετράμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε προσαρμοστεί. Ένα λεπτό. Την ίντσα από πού μέχρι που τη μετρά στην γωνία στην άλλη. Α, μπράβο. Χι 4. Έτσι το ξέρει η Μαρία ότι έτσι μετράμε την ίντσα, την τηλεόραση. Λοιπόν, και τώρα που είπαμε για τετραγωνικά,
Έτσι. Αχ, παιδιά, θυμήθηκα τον Ένθια, για τον οποίο Ένθια, πώς το βρήκε εκεί η Ντόρα Μπακογιάννη να είναι και περήφανη και συγκινημένη. Καλέ, συγκινήθηκε. Θυμάστε. Με μία εικόνα. Πότε έλεγε, 31 έχει Οκτώβριος. Ναι. 31. 31 Οκτωβρίου. Που περίμεναν οι παππούδες, τις τράπεζες να πάρουν τη σύνταξη, πληρώσουν τον Ένθια. Ναι, ναι. Πώς το μπορεί ο πολιτικός και το κάνει, έτσι το κάνει, που το έλεγε και η μάνα της Φέης, της Μέησης. Πώς τη λένε τη μάνα. Ήταν συγκινητικοί οι άνθρωποι, παππούδες, γιαγιάδες, στηθήκαν στην ουρά στις 6 και στις 4 το πρωί στις τράπεζες για να πάρουν τη σύνταξη και να πάνε να την καταθέσουν στον Ένθια. Μα τέτοια συγκίνηση, ότι παιδιά σου λέει μου, ο παππούς. Ο παππούς δεν είχε τίποτα άλλο, με την ελληνική σημαία. Αγλαία, βάλ το ξυπνητήρι, εγώ θα πάω εθελοντικά να πληρώσω. Μα μία αγάπη μου, δεν είναι υποχρεωτικό. Και ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη με τα δάκρυα εδώ, δάκρυσε η εικόνα της Μπακογιάννη. Της λέω το παππούλι τον καλό. Ότι ο παππούς μπορούσε κι αλλιώς, δεν θα τον παγκλαρώνανε παππούλι να τον πάνε. Ναι, ήταν συγκινητική η προσφορά. Πήρε τη συνταξούλα του και πήγε. Και την κατέθεσε στον Έμφυα. Μεγάλη συγκίνηση, πολύ. Νιώσαμε όλοι μαζί. Τώρα θα σας πω και εσείς κάτι που θα συγκινηθείτε. Α, ναι, 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 ναι. Είναι ένα κορίτσι, ρε παιδιά, που το έχουμε αποπάρει όλοι. Δηλαδή, την έχουμε αποπάρει. Το έχουμε αποπάρει. Την έχουμε αποπάρει. Την έχουμε αποπάρει τη Σπυροπούλου. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν καταλαβαίνουμε τη μενταλιτέ της, τη κουλτούρα της. Εμείς έχουμε ένα χιούμορ ελληνικό. Εντάξει, είμαστε και λίγο ίσως. Βαλκάνι. Βαλκάνι, Βαλκάνι. Εκείνη είναι από μελωδική γλώσσα, οπότε ναι, ακόμα καλύτερα. Και γενικότερα όλα τα βιβλία εγώ που έχω στη βιβλιοθήκη μου, τα περισσότερα είναι γαλλικά. Α, γι' αυτό δεν τα λέει καλά τα ελληνικά. Κατάλαβες, γι' αυτό δεν μιλάει καλά τα ελληνικά και γι' αυτό και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Το χιούμορ, την αισθητική, όλα αυτά, τι να κάνουμε. Ναι, τι. Εδώ πρέπει πραγματικά να πούμε ότι έχουμε κάνει ένα λάθος. Έχουμε κάνει λάθος, γιατί σου λέει όλα γαλλικά. Όλα τα βιβλία τα γαλλικά. Λεπτυράκι, γαλλικά. Γαλλικά. Άσε και το άλλο. Ποιο? Η κοπέλα είναι οικονόμα. Αυτό. Κάνει οικονομία στον Α. Ναι. Εγώ θα ολοκληρώσω την ερευνά μου. Έχεις βίντεο. Oh. Άρα δεν δούλεψες. Ας βγάλω. Έχω βίντεο, Γιάννενα, αργότερα, ραπέλ. Θα φάτε τα Γιάννενα με το κουτάλι. Άλλο ένα μήνα βίντεο. Νίκο, τα Γιάννενα του ξεπερνάνε και τη Θεσσαλονίκη μου. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη και αυτά τα βίντεο, φαντάσου πάω για τρεις μέρες πόσο οικονομική τους είμαι και για τρεις μέρες βγάζω τουλάχιστον 10 ρεπορτάζ. Έτσι, παίρνεις την Κωνσταντίνα και σου βγάζει και περίσσευμα. Τη στέλνεις μέχρι τα Γιάννενα, μέχρι τη Θεσσαλονίκη και βγάζει 10 βίντεο. Τουράει, ρε παιδί μου, το ταξίδι στην κάμερα. Έχεις. Εδώ δεν ξέρεις τι έκανε χθες. Ναι. Για οικονομία έκοψε μια ώρα από την εκπομπή. Σωστά. Σου λέει εδώ τόσοι άνθρωποι πληρωνόμα. Μια. Άμα κόψω εγώ μια ώρα, κοίτα τι οικονομία κάνω. Αλλά δεν ξέρει, δεν τους κόβει τον ανθρώπο. Δεν τους κόβει, λοιπόν. Αφαίρει έναν. Αυτά γιατί δεν τα βάζουν στα καλά τη. Στα καλά, στο οικονομικό πρόγραμμα. Οικονόμα. Βεβαίως. Ωραία, παιδιά. Καλά, ας το δούμε και θα σας πω μετά. Θες να δώσουμε από εδώ τις διαφημίσεις? Ναι, από εδώ, γιατί είναι γωνιά της ομορφιάς. Για δώστες. Λοιπόν, από αυτή τη γωνιά της ομορφιάς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν θα επιστρέψουμε, μπορεί να είμαι ακόμα εδώ, στη γωνιά της ομορφιάς. Μπορεί και όχι όμως. Ναι, βέβαια, γιατί σου λέει, δεν το έχω αποφασίσει ακόμα. Θα το να την πω medium που δεν ήταν την Κυριακή ο Σταματόπουλος. Α, δεν ξέρω. Πάντως. Η αλήθεια είναι να πούμε ότι ο Σταματόπουλος είχε ένα πρόβλημα οικογενειακό και του ευχόμαστε ότι καλύτερο. Έτσι, την Κυριακή. Λοιπόν. Αλλά και αυτό το κορίτσι με αυτή την κουλτούρα, με αυτή που είναι οικονόμα, και αυτή την αγωνία της για το μέλλον. Γιατί σου λέει, άμα με διώξουν από εδώ, τι θα κάνω εγώ? Τι θα κάνει? Που προασπίζομαι τα συμφέροντα και τους μισθούς τόσων υπαλλήλων εδώ μέσα. Να σου πω, λοιπόν, θα σταματήσω αυτή την επικοινωνία εδώ και τώρα, γιατί πρέπει να βγούμε σε διαφημίσεις. Μην με απολύσουν και εμένα, Δημήτρη μου, τώρα. Κατάλαβες, έλα τώρα, παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το κορίτσι. Να σταματήσουμε για διαφημίσεις, γιατί μπορεί και να την απολύσουν. Γιατί το έλεγε και Βρήκιος, είναι δύο παλέστρια, είναι γυναίκα καλέ, που έχει αγωνιστεί στη ζωή, από το πανεπιστήμιο, στη δουλειά. Ναι. Λοιπόν, χτεσινή περίπτωση, λοιπόν, κόπηκε η εκπομπή. Μία ώρα νωρίτερα, έτσι όλοι το ξέρουμε. Και πολλοί βλέπανε την εκπομπή εκείνη την ώρα και όλοι το ξέρανε ότι. Ένας μόνο δημοσιογράφος αποκάλυψε την είδηση. Έτσι όπως μας το είπε η Τατιάνα. Θρίλερ με την εκπομπή της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. Γιατί τελείωσε μια ώρα νωρίτερα. Δημοσιογράφος που αποκάλυψε την είδηση και έχει πάρα πολλές φορές αποκλειστικά ρεπορτάζ. Αποκάλυψε λοιπόν την είδηση και σε λίγο θα είναι κοντά μας να μας εξηγήσει τι έγινε, γιατί η Κωνσταντίνα έκλεισε την εκπομπή της νωρίτερα.
Καλά, υπάρχει δημοσιογράφος που αποκάλυψε ότι κόπηκε. Εμείς δεν το βλέπαμε στην τηλεόραση, δηλαδή ότι κόπηκε εκπομπή. Έπρεπε να βγει δημοσιογράφος να μας πει κόπηκε μια ώρα νωρίτερα. Όλοι ήμασταν εκεί, ζωντανά ήταν. Ναι, σου λέει το αποκάλυψε αυτό. Κόπηκε εκπομπή της Πυροπούλου. Έχω μεγάλη αποκάλυψη. Καθίστε εδώ να δείτε. Να δείτε. Εχθές, παιδιά, έλα. Κόπηκε. Τι λες και δεν το πήραμε χαμπάρι. Δεν το πήραμε χαμπάρι, ρε γαμώ, τι με ευτυχώ. Αν το άλλο. Λοιπόν, πήγε. Δεν υπάρχει μια παροιμία που λέει. Παπά παιδί διαβόλου εγγόνι. Να. Έτσι. Παπά παιδί διαβόλου. Φιλοθέη μου, καλώς ήρθες. Καλώς την. Συγγνώμη, αυτό το φόρεμα είχε σατανικό μυαλό όποιος το διάλεξε. Αυτό το φόρεμα που έχει εδώ την Παναγίτσα μπροστά. Πίσω να δεις τι έχει. Κοίτα, κοίτα. Και πίσω είναι και... Μανίκα μου, εσύ πίσω πρόσεξες, Μανίκα μου. Έχει και παρασκήνιο. Για εκείνα πίσω, κόριτσι μου. Έχει και την Παναγίτσα πίσω. Μάλιστα. Θεός φυλάξει. Θεός φυλάξει, είπε και ο σιγούρος. Εκεί να κάνει, το κορίτσι μεγάλωσε σε μια οικογένεια, παππούς, παπάς. Πατέρας, παπάς. Είναι παπά, το παιδί. Την Παναγίτσα πάντα την έχει κοντά της. Το θέμα ποιο είναι, ότι ας πούμε ρε παιδί μου, μπορεί κάποιος θρησκευόμενος με το που να δει, βλέπει την εικόνα της Παναγίας να κινείται. Να προσκυνήσει, να την φιλήσει την εικόνα της. Μην την προσκυνήσουν δύο. Αυτό ακριβώς, γιατί μπορεί, σου λέει, να πάει σε λιτανία, να την βγάλουν βόλτα στη γειτονιά, να αρχίζουν να την φιλάνε. Για προσκύνημα. Περπατάει αυτή με το φόρεμα, ναι. Ναι. Γιατί δεν έβαζε και δύο Αγίους εδώ. Περάστε, ήρθε η Φιλοθέη για προσκύνημα. Ναι, η Φιλοθέη, το έχει και το όνομα. Αχ, παιδιά μου, μια άλλη γυναίκα. Την αγαπάει πολύ ο Γιάννης, μας μη σου πω τη γουστάρει κιόλας. Ναι. Ερωτήθη, Γιάννη, μπορώ να σου πω με λίγο θράσος από την κυρία Γραμμέλη για τον ντεκολτέ της. Καλό, δεν τρέπεται. Θες να φαίνεσαι πιο σεξι, το επιλέγεις εσύ? Όχι παιδί μου, αλλά τα έχει δώσει ο Θεός και δεν μπορώ συνέχεια να κάνω έτσι. Είμαι κοντολέμα, μου πάει το ζιβάγκο, πες μου. Σου πάει το ντεκολτέ, εμένα αρέσει. Γι' αυτό το έχω, για να μακραίνει λίγο το πρόσωπο που είναι σαν κολοκύθα. Ντύνεσαι, έλα τώρα, υποτιμάς τον εαυτό σου. Δεν τον υποτιμά η κολοκύθα, είναι υποτιμητικό, είναι πολύ γλυκιά. Ναι, λοιπόν, ωραία, είσαι γλυκιά και κοντολέμα. Αν τραβήξω λοιπόν λίγο παρακάτω, μακραίνει το πρόσωπο. Ναι. Και γι' αυτό κάνουμε, κατάλαβες, κοντράστ κάνουμε τώρα. Κατάλαβες, ισορροπή, παιδί μου, είναι βιζαζής. Έτσι, αφήνει το στήθος της να φαίνεται για να μην είναι η κολοκύθα μόνη της εδώ. Έτσι, και έχει από εδώ κάτω τις άλλες δυο κολοκύθες, τις μακρουρές. Εγώ τι, και έχει ένα λιβάδι με κολοκύθες. Εμένα με ενοχλεί που θα πρέπει να αιτιολογήσει και ανατομικά γιατί αφήνει τον ντεκολτέ της. Ντεκολτέ της είναι, τα αφήνει. Εσύ όμως δεν θες, μην τα αφήνεις. Ναι, αλλά εντάξει, το έχει σκεφτεί όμως, σου λέει εδώ πέρα η κολοκύθα. Φυσικά τίποτα δεν γίνεται τυχαίο από τις γυναίκες. Εδώ δεν γίνεται από τους άντρες. Καλέ, ναι, έχεις δίκιο. Πολύ. Ας πούμε, ένα. Λοιπόν, να, τι κάνανε αυτά τα γόρια. Λοιπόν, δόντια, παιδιά μου. Βάλαν κάτι του έλπε. Τώρα, ας πούμε, πάει ένας τραγουδιστής σε μια εκπομπή και σου λέει, κοίτα, έβαλα δόντια. Έτσι. Και μετά κάθεται και τα τσακράει, τα χτυπάει για να τους δείξει πόσο καλά τα έκανε. Έχουμε καινούργια δόντια, τα έχουμε γεννιάσει. Ναι. Και ό,τι και να λέμε, λείπει χαρά, χαμόγελο. Μαζί πήγατε και δύο. Όχι. Στα δύο το ένα δώρο. Τα έχουμε, έτσι ακούγεται. Με το ρίγματα μετά. Τα κάνω πρόβα. Περίμενα να τα δοκιμάσω. Σιγά σιγά. Ναι. Δεν έχει εγγύηση. Χτυπάνε με το μικρόφωνο τα δόντια να δείξουν πόσο καλά. Ό,τι καινούριο βάζεις να αρχίζεις. Έβαλα καινούριο. Ναι. Και τα βλέφανα, τα βαράνε, τα βλέφανα με τα μικρόφωνα. Πάντως η αλήθεια είναι τούμπα, κοίτα. Ότι ο Τσαλίκης έχει μπροστά του να φτιάξει κι άλλα. Ναι, γιατί... Θέλει και κάτι άλλο φτιάξιμο. Οπωσδήποτε αυτό να το φτιάξει, γιατί δεν θα του βγει σε καλό αυτή η αδυναμία. Μη με κοιτάς έτσι. Ζαλίζομαι, νεράιδα. Μη με κοιτάς έτσι, ζαλίζομαι. Δεν το πιστεύω. Πρώτη φορά βλέπω να βγαίνουν νεράιδες στη στεριά. Τα μάτια σου να φτιάξεις, Γιώργο μου, μετά τα δόντια, γιατί δηλαδή δεν γίνεται. Είναι πολύ χαλασμένα, στη τυφλό σε βλέπω. Βέβαια, και η καλή του νεράιδα, σε παρακαλώ πάρα καλή πολύ. Καλή μου νεράιδα στη στεριά. Έτσι. Τώρα, βέβαια, παιδιά, που είπαμε για νεράιδες και επειδή είδαμε έτσι μια πολύ κοντινή σκηνή με τον Σεφερλί και τον Τσαλίκη, έχουμε και τον Λιάκα, ο οποίος λίγο... Κανακεύει τον καλεσμένο, αλλά το παρακάνει και ένας... Εμείς τον ξέρουμε. Ένας ξένος όμως, άμα θα τον δει, θα τον παρεξηγήσει. Θα πει ρε, Γιώργο. Εμείς ξέρουμε ότι είναι. Αλλά... Και είναι και παιδαράς Νάσος Παπαργυρόπουλος. Είναι παιδαράς ο Νάσος. Είναι κούκλος. Και να σου πω κάτι, ενώ είναι παιδαράς σε αυτό και τα λοιπά, να ξέρετε είναι πολύ ντροπαλός άνθρωπος ο Νάσος. Επειδή είσαι πραγματικά αυτό που λέμε πολύ ωραίο αγόρι. Το επειδή είσαι ομορφό παιδί μου και ξέρω ότι κόβονται γυναίκες για σένα, είναι ξανθός. Τώρα τα έχεις βάψει, τα έχεις ανοίξει τώρα.
Μπερδεύεται. Κάνεις και τα φρύδια. Ναι, ναι, λίγο. Όλα ναι, ναι, και τριχούλες εδώ τώρα και παντού. Τώρα τα έχεις ανοίξει, γιατί εγώ σκέφτομαι, κάνω κάτι, τα βγες εδώ πέρα. Τεκαπάζει, κάνεις το μαλλί μου και εμένα, ε. Τεκαπάζει, κάνεις φυτική. Φυτική. Τεκαπάζει, μια φορά που θα κάνει, έχει βγάλει σπηριά. Και η τσούζι τεκαπάζει, δεν είναι για μας τα παλικάρια. Έτσι, μπράβο, δεν θέλω. Λοιπόν, και βέβαια μπορεί να έχει λατρεία ο Γιώργος Τηλιάκας με τον Πεδαρά, αλλά η άλλη κοπέλα. Παιδιά, η Μέρη Ρετσίνα. Η Μέρη Ρετσίνα ήταν συνεργάτη μα εδώ στην εκπομπή. Πόσες φοβίες είχε. Το ξέρατε ότι έχει τόσες φοβίες. Και κουλή φοβία είναι η συγκεκριμένη. Τρομερά κουλή. Άκου, εγώ τι παθαίνω. Όποτε μπαίνουμε στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας μου, νομίζω ότι είναι από πίσω μου κάποιον πολύ μεγάλο ψάρι για κάποιο λόγο. Ψάρι, δεν ξέρω, κάτι μου συμβαίνει. Νομίζω ότι μπαίνω στην ιδρύο και αρχίζω και τρέχω για να πάω πάρα πολύ γρήγορα. Κλειστό ή ανοιχτό πάρκινγκ. Καλά, άλλη ερώτηση δηλαδή. Η ερώτηση τη Σπυροπούλου έχει ένα συνειρμό. Γιατί ποιο είναι ο συνειρμό? Ο συνειρμό είναι στο κλειστό πάρκινγκ που μπορεί και να πλημμυρίσει Βασιλόπουλο Σίλιον. Εκεί σου πάει το μυαλό στο ψάρι, πας να ξεπαρκάρεις και κυνηγά ένα μεγάλο ψάρι. Ότι τι είναι, αλλά και άλλοι ζει τόσα χρόνια. Και εμείς και ψάρια. Ναι. Συνειρμό σου λέω, συνειρμός. Και το είπε. Γαλλική παιδεία. Άνθρωποι είμαστε. Γαλλική παιδεία. Οι άλλοι όμως που έχει τη φοβία ότι στο πάρκινγκ την κυνηγάει μεγάλο ψάρι και δεν την έχει και αναλάβει, αυτή επάγγελτα τσάμπα ένα ψυχολόγο. Κάποιο να την αναλάβει, είναι στο ψάρι. Τι ψάρι είναι αυτό, τσιπούρα, τι είναι. Στο πάρκινγκ έχετε σκεφτεί ποτέ να σε κυνηγάει ψάρι? Στο πάρκινγκ. Να ανοίξει την πόρτα και να αρχίσει να τρέχει γιατί είναι ένα ψάρι πίσω σου. Τι είναι αυτό, λοιπόν. Δεν ξέρω, παιδιά μου, αλλά έχουμε πάρα πολλά ζητήματα διότι showbiz. Να είμαστε καλά, δηλαδή. Μας έχει βοηθήσει καλά, τη δουλειά μας. Πολύ, πράγμα. Πολύ. Όλο ένας λέει το μακρύ του, άλλο το κοντό του. Κάνει σταυροβελονιά από εδώ. Μπορεί να μην το κάνουν και επίτηδες, να το ζούνε, αλλά. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Ποια γνωστή κυρία δεν έχει κοιμηθεί ποτέ με κανέναν άντρα στο ίδιο κρεβάτι και αφού γίνεται ό,τι γίνεται μεταξύ τους, τον στέλνει στο δικό του το κρεβάτι. Ουστ! Όλη τη τη ζωή αυτή η κυρία δεν κοιμήθηκε με άντρα. Έτσι λέει ποτέ. Ροχαλίζει, κλωτσάει. Δεν ξέρω, μπορεί. Ποιος γνωστός κύριος επιμένει να μπαίνει ολομόναχος σε μια καλύβα, ντυμένος μόνο με σεντόνι. Ναι. Επίσης, ποια γνωστή ηθοποιός απείλησε τον σύντροφό της ότι έτσι και την απατήσει, θα τον σκοτώσει, θα τον κομματιάσει, θα τον σφάξει και ας πάει και με τα φυλακή. Ποιος χαρακτήρισε το Λάκη Καβαλά σε ελληνικοθήλικο, εμετικό και αισθητικά απαράδεκτο, υποστηρίζοντας ότι είναι η κοντσίτα. Ότι είναι η κοντσίτα της Ελλάδας. Λοιπόν, ποιος κύριος ανέβασε φωτογραφίες του στα social media φορώντας μόνο τον σορπό του? Ποια διάσημη κυρία έμεινε άναυδη όταν άκουσε να τη γιουχάρουν ανεβαίνοντας στη σκηνή για να απονείμει βραβείο και εκείνη ψύχρεμα απάντησε: συνεχίστε, διασκεδάζω μαζί σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Fumu Live. Πάμε. Καλώς τα παιδάκια μου. Καλώς βρήκαμε. Ευχαριστούμε για τα κομπλιμέντα. Είστε καλά? Ναι, ναι, ομορφαίνω. Λοιπόν, θα πάμε στο κοριτσάκι να το δω. Αυτό. Ποιο είναι ρε Σινικόλα, πες το μου σε αυτή, δεν μπορώ να... Μάλλον όχι, μην μου τη λες, στριμμένο. Δεν είναι στριμμένο, είναι σοβαρό. Σκεπτική τη βρίσκω. Μπορεί εκείνη τη στιγμή... Μπορεί ρε παιδιά εκείνη τη μέρα στο σχολείο να μην είχε κάνει ζωγραφιές και να φοβόταν τη δασκάλα. Να μην είχε πάρει καλό βαθμό. Και εγώ το φοβόμουν αυτό. Εσύ το φοβόσουν όλα τα χρόνια. Αυτά. Εγώ νομίζω ότι στο χάζεται το μέλλον. Καλή έτσι μείνανε. Πήγε το μυαλό μου. Όχι, καλέ. Είναι λίγο προς τα κάτω. Η Καγιά είναι ξανθή από μικρή. Παρουσιάστρια είπατε ότι είναι. Και μοντέλο λέει. Α, δεν είπα για Τζάκι τότε. Το χρώμα των μαλλιών είναι το ίδιο. Τι έκανε να πει. Έκανα τώρα, δεν θα μα τα πει όλα. Σου μετά. Fumulive.gr. Αν το βρείτε, Fumulive.gr. Πάμε στο πρώτο γύρο γιατί γίνεται χαμό. Αχ, παιδιά μου, Αλίκη Βουγιουκλάκη, επίκαιρη πάντα. Τι έγινε? Τι είχε πει Αλίκη Βουγιουκλάκη? Είναι το στρώμα μου μόνο. Και μόνο μου καλοπερνώ. Παιδιά μου, αυτό που έλεγε το 65 μπορεί η Βουγιουκλάκη. Ναι. Κι όμως, παιδιά μου, ακόμα και το 2014 ισχύει και γίνεται σου. Θες να μας πεις για αυτή την κυρία η οποία δεν κοιμήθηκε ποτέ με άντρα. Ναι, καλέ. Και τον έστελνε πάντα στο κρεβάτι. Παιδί μου, μην πας μακριά. Φρίντα Κάλλο, Diego Rivera λεγόταν ο άντρας. Φρίντα Κάλλο. Η Φρίντα Κάλλο. Ήταν ζωγράφος, τι μόνη της κοιμότανε. Έχω ακούσει, παιδιά μου, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι η Φρίντα Κάλλο είχε ένα σπίτι το οποίο είχε ένα γυφυράκι.
Κοιμόταν λοιπόν αυτή καλά-καλά και μετά ο άντρας της. Μέσα είχε γεφύρι. Ρε παιδί μου, είχε απ' έξω μία απλή, φαντάσουμε, γεφυράκι και πήγαινε ο άντρας και κοιμόταν μόνος στο δικό του το δωμάτιο. Γιατί εντάξει, γιατί ο άντρας της δεν ήταν και πολύ μνήμη της, αλλά να ξυπνήσει και να τη δει έτσι. Σταμάτα, δεν μπορεί, ο σταμάτα. Ήταν πάρα πολύ ενεργή. Ναι, αλλά στο ξύπνιο του. Κατάλαβε. Τι έχω δει και εγώ την ταινία. Γιατί και ο άντρας ο τριχωτός. Η ζεστή είναι σίγουρα. Χωρίς κουτελό, έτσι εδώ να φτάνει. Είστε πια. Αφήστε τη Φρίντα Κάλλο, παιδιά. Το παράδειγμα λοιπόν της Φρίντα Κάλλο και της δική μας Αλίκης Μπουγιουκλάκη, παιδιά μου, το έχει κάνει και πάρα πολύ γνωστή κυρία της τηλεόρασης. Τώρα που σας λέω, όχι παλιά. Έχουν στο σπίτι τους δύο κρεβάτια. Δεν ξέρω τι έχουν, πάντως το δικό της το κρεβάτι δεν έχει συμπληρώσει 8 ώρο κανονικό ύπνο άντρας. Τελείωσε. Κλαπ μια κλωτσιά του δίνει και φεύγει. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Για να σας δω. Ποια λοιπόν γνωστή κυρία της τηλεόρασης δεν έχει κοιμηθεί ποτέ με κανένα άντρα στο ίδιο κρεβάτι? Και αφού γίνεται ό,τι γίνεται, του στέλνει στο κρεβάτι του. Έκατσε νωρίτερα. Ναι, ναι, πρωλοπάνερ. Πριν το του, το είδα κι εγώ. Νικόλα, παίρνει το μέρο μου. Ναι, ναι. Φαντάζομαι. Έλα, Μαρία μου, που είσαι εξαιρετικά καλοντημένη σήμερα. Τι φορά? Φυσικά, μερημέρα. Λοιπόν, ένα για σένα, Μαρία μου. Η Κατερίνα Λέχου, που θυμίζω. Σου θυμίζω ότι έχει τραβήξει ο Μάνος ο Στρατάκης μέχρι τελικά να παντρευτεί την Κατερίνα Λέχου. Α, ναι, το διάβασα ότι κοιμούνται χωριστά. Ναι, επίσης. Και σε χωριστά σπίτια. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Οπότε μπορεί να έχει συμβεί όχι μόνο με τον τελευταίο στον άντρα, αλλά γενικότερα με όλους τους συντρόφους της ζωής της. Δύο. Καλά, κάτσε καλά. Η Βίκυ Παγιακάκη που μας αποκάλυψε τώρα, να, εδώ στη συνέντευξη που έδωσε στην Αφροδίτη τη Γραμμέλη, ότι το δεκολτέ τη το κάνει λόγω βιζαζίστε, δηλαδή ότι το κάνει. Λόγω για το ότι είναι κολοκυθό πρόσωπο. Ότι το δεκολτέ είναι βιζαζίστε. Δεν μπορούσα να το πω έτσι. Γιατί μπορεί να το είπε κολοκυθό πρόσωπο. Τέλος πάντων, τρία. Όταν λες αυγουλοπρό, έχει σχήμα ο ιδέας, είναι πιο καλό το αυγό από την κολοκύθα. Βέβαια, αφού στην Αμερική στο Halloween τη μοιτιάζει. Η Σμαράγδα η Καρύδη ή τέσσερα, η αγαπημένη μου Νόνικα Γαλινέα. Η Νόνικα κοιμόταν χωριστά, το θυμάμαι, το είχε πει σε συνέντευξη. Ισχύει. Ο Αλεξανδράκης. Ήμουν μικρή εκείνη. Και λέω, τι ωραία συμβουλή η Νόνικα. Ναι, αλλά το έκανε με όλους τους συντρόφους της η κυρία Νόνικα ή μόνο με τον Αλέκο τον Αλεξανδράκη, δεν ξέρω. Ρωτώ. Για να δούμε. Για πες λοιπόν. Σ' ακούω τώρα. Για πες τι σκέφτεσαι τώρα. Είναι όλες που θα μπορούσαν να το έχουν κάνει. Η πιο που δεν φαντάζεσαι είναι η Βίκυ Παγιατάκη. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι η Βίκυ. Λες. Από το δύο. Αριστούργημα, αριστούργημα, αριστούργημα. Παιδιά μου, το θέμα δεν είναι τι κάνει η Βίκυ Παγιατάκη, αλλά γιατί δεν κοιμάται με τον ίδιο άντρα. Έχει ολόκληρη φιλοσοφία. Δεν θα το πιστεύεις. Την Αφροδίτη, τη Γραμμέλη, την τάπωσε στην κυριολεξία. Έχει φιλοσοφία, γιατί δεν τον αφήνει. Καλέ, εννοείται και με σκεπτικό το κάνει. Τι έτσι, τη ήρθε, τίποτα δεν κάνει. Τι τυχαία. Δεν έχει πια άδικο, να σου πω την αλήθεια. Θέλω να μου τον αλύσεις τώρα. Θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος, ας πούμε, τη στιγμή που θέλει να κοιμηθεί, κοιμάται μόνος. Δεν κοιμάται με κάποιον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, ο ύπνος είναι κάτι πολύ προσωπικό. Να κοιμάσαι με τον άλλο. Καλή, μετά από 15 χρόνια, ας πούμε, ζωής με το ίδιο άνθρωπο, ναι, θα κοιμάσαι το ίδιο αγκαλιαστά. Έχει συνηθίσει. Δεν μπορείς να κοιμηθείς χωριστά, είσαι καθόλου καλά. Αχ, ναι, εγώ δεν το θέλω. Κοίταξε, αλλά αν θέλεις να αφήνεις από τη νυχτά όλα τα ενδεχόμενα, κοιμήσεις χωριστά. Τι εννοείς, Μαρία μου? Ότι το κρεβάτι, ναι, ότι ο ύπνος ο κοινός τα δένει τα ζευγάρια. Μα γεια σου. Δεν έχεις ακούσει τι λέγανε οι παλιές γυναίκες? Θέλω να σου πω ότι είναι ενοχλητικό και κουραστικό πάρα πολλές φορές. Αλλά. Βέβαια. Αλλά πρέπει να λειτουργικό. Ναι. Να σας πω κάτι. Μου φαίνεται απλό, γιατί εμένα οι γονείς μου είχαν χωριστά κρεβάτι και μόνος. Τι λες τώρα. Ήταν στο ίδιο ευνοδομάτιο. Και εμένα κοιμόταν, αλλά όταν μεγάλωσαν. Πάντα. Εμένα όταν μεγάλωσαν άρχισαν. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, όταν ήμουν μικρός και ξύπναγα και έτρεχα να πάω να κοιμηθώ Κυριακή στο κρεβάτι. Να είδες το τραύμα του παιδιού που δεν ήξερε. Ήμουνα στο κενό. Καθόλου στο διάδρομο. Και τράβαγα και το ένα. Όχι, κολλητά ήταν τα κρεβάτια. Α, στο ίδιο δωμάτιο. Καλά, σιγά καλά. Αυτό δεν είναι και χωριστά. Μιλάμε για χωριστά κρεβάτια. Συγγνώμη, και έχει ρωτήσει αν όταν ρε παιδί μου, η μαμά σου, η κυρία Μέρη, ήθελε να αυτό.
Σε ποιο κρεβάτι πήγαινε να πάρει. Δεν ξέρω, δεν ρώτησα ποτέ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, παιδιά μου, όμως σας έχω κι άλλο. Έχω και μία σύγχρονη Λωρίνα Μπόμπι. Θυμάστε τι είχε κάνει η Λωρίνα η Μπόμπι. Απαπα. Αυτή η τρελή που είχε έρθει εδώ πέρα στην Eurovision. Όχι, καλά, είχε κόψει το τέτοιο. Α, οκ. Λοιπόν, παιδιά μου, υπάρχει και μία αντίστοιχη Ελληνίδα τέτοια, η οποία σου λέει έτσι και ο σύντροφός της, ο Τωρινός. Τι να πατήσει, μαύρο φίδι που τον έφαγε. Θα πάρει το τρεμπάνι, χρουκ, πάει αυτός. Ναι, ναι, ναι. Και επίσης, παιδιά μου, πολύ πολύ αγαπημένο, σας έχω και σύγχρονη Ελληνίδα Λοξάνδρα, η οποία κάθεται εκεί και φτιάχνει τις πολίτικες λιχουδιές για τον άντρα της. Αχ, υπέροχο, πάμε. Είναι το στρώμα της μόνο και το έχει κάνει και στενό. Ο λόγος για την Μίκη Παγιατάκη που μιλώντας στο Joy δήλωσε ότι δεν έχει κοιμηθεί ποτέ με κανέναν από τους συντρόφους της ολόκληρο το βράδυ. Έχω ένα νακ, ας πούμε, ας το πούμε έτσι. Αυτό λοιπόν θέλω να έχει κάτι το μυστηριακό. Mm. Να μην τον απομυθοποιείς γρήγορα. Επίσης δεν θα μου άρεσε ποτέ να κοιμάμαι στο ίδιο κρεβάτι με τον άντρα μου. Τι εννοείς? Να έχω το δωμάτιό μου και το κρεβάτι μου και να συναντιόμαστε την ώρα που θα θέλαμε. Δηλαδή με τους συντρόφους σου κοιμάσαι χωριστά? Εγώ δεν έχω κοιμηθεί ποτέ στη ζωή μου με κανένα σύντροφο ολόκληρο βράδυ, να σου το πω και αυτό. Τι κάνεις, σηκώνεσαι τη νύχτα και πας αλλού? Δεν σηκώνομαι, έχω κρεβάτι. Δηλαδή τι σηκώνομαι, ας σηκωθεί αυτό. Γιατί τι θα πάθεις? Είναι ανάγκη να σηκωθώ εγώ. Δεν κατάλαβα. Να κοιμηθείς στο ίδιο κρεβάτι. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να του πω, πήγαινε παιδί μου στο κρεβάτι σου. Ωραία, μπορείς, αλλά γιατί? Με το μυστήριο που σου έλεγα. Και όταν η Αφροδίτη Γραμμέλη τόλμησε να εκφράσει την απορία της, την αποστόμωσε λέγοντας: τι είναι η γιαγιά μου, να τον θέλω όλη νύχτα αγκαλιά, τι είναι? Γκούτσου γκούτσου όλη νύχτα, αυτό είναι βαρετό. Η γιαγιά είναι βαρετή, ο άντρας. Αχ, τι λες τώρα, καλή μου. Ποιος άντρας έχει? Ο άντρας θέλει μερικά πραγματάκια που νομίζω ότι δεν τα έχεις καταλάβει τώρα, να στα πω εγώ. Για πες τα μου. Ο άντρας θέλει να φάει ωραία. Ναι. Να το οποίον και να τον αφήσει στην ησυχία του. Να κοιμηθεί. Στην ίδια εκπομπή, ο Σταμάτης Κραουνάκης είπε ότι του αρέσει να μένει ολομόναχος σε ένα καλύβι που έχει έξω από το κοροπή, ντυμένος μόνο με ένα σεντόνι. Έχουμε και ένα πολύ ωραίο οικογενειακό κτήμα σε μια πολύ γλυκιά κορφή στο κοροπή, που είναι οικογενειακή ιδιοκτησία. Και εκεί έχω ένα μικρό καλύβι που πάω και μένω αρκετό καιρό μόνος μου. Και ακούω μόνο τα προβατάκια και τα πουλάκια και τα αεροπλάνα που πάνε στο αεροδρόμιο. Αυτό πώς συνδέεται? Είσαι άνθρωπος λίγο... Μ' αρέσει να φεύγω. Είσαι άνθρωπος όμως της ειδονικής πλευράς της ζωής σου. Ναι, πώς τώρα, όχι τόσο. Α, όχι τόσο. Μ' αρέσει να φεύγω τώρα. Μ' αρέσει το μόνος μου. Πάω, φορτώνω τα πράγματά μου, το ψυγείο, τα ό,τι χρειάζομαι, τους καφέδες μου. Αυτά τα φροντίζω. Όπως φροντίζω και την καθαριότητά μου. Από εκεί πέρα θα μπορώ να ζήσω ένα μήνα, δύο μήνες, τυλιγμένος με ένα σεντόνι. Τι το ήθελε ο Γιώργος Λιάγκας να ρωτήσει την Πινελόπη Αναστασοπούλου? Τι θα έκανε έτσι και μάθαινε ότι ο αγαπημένος της την κεράτωσε? Τη Λωρίνα Μπόμπιτ, τη θυμάστε? Είμαστε όμως δύο άνθρωποι που αγαπιόμαστε και θέλουμε να είμαστε μαζί τόσο πολύ που ο ένας λιένει τις γωνίες του αλουνού. Σε αυτόν τον ιδανικό σύντροφο για σένα. Να φτιάξουμε και τα αρνητικά μας. Θα συγχωρούσες απιστία? Όχι. Όχι, Όχι, με αυτό που ζω να με απατήσει, θα τον σκοτώσω. Θα σκοτώσεις αυτόν ή αυτήν? Αυτή τι μου φταίει, κοριτσάκι? Μια χαρά θα περάσει, θα της αρέσει, είναι και ωραίο αγόρι. Αυτό θα το σφάξει. Και σε αλήθεια το χρόνο κιόλας. Αν είναι στον ύπνο με παγωκόφηκε. Απ' τη βρω την άκρη. Πάντως όχι, δεν επιτρέπεται αυτό. Η Τατιάνα Στεφανίδου δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί, γιατί το έχει ψάξει και έχει διαπιστώσει ότι ο Νίκος Ευαγγελάτος στην προηγούμενη ζωή του ήταν πολίτης. Και ως γνωστόν, ο έρωτας σε όσους κατάγονται από την πόλη περνούσε πάντα από το στομάχι. Ξέρετε ποιος πρέπει να ήταν σε μια άλλη ζωή πολίτης? Ο σύζυγός μου. Μόλις φάει πολίτικο φαγητό με τα αρώματα της μυρίδας, τρελαίνεται. Τρελαίνεται. Θα ήταν από τα δικά μας μέρη. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάτσω και θα του κάνω όλες τις συνταγές. Σουλτάνα! Έλα, τι με θέλεις, Καλεκίνα. Έλα εδώ, μπρικόρη μου. Έλα να σε πω. Δεν φέρνεις να φάνε κάτι ακόμα? Πεινασμένοι φαίνονται. Έχουμε, δεν έχουμε? Έχουμε, έχουμε. Ταρνανά! Εδώ είναι, κυρία. Τι θέλει κανένα? Έλα, μπρε, γιώκα μου. Ψήσε με ένα καφεδάκο και φέρ' το μέσα που το θέλω. Να σε ψήσει, κυρία, να σε ψήσει. Άντε, άντε και την ευχή μου να έχεις. Εντάξει.
Ωραία. Μου θυμήσατε παιδικά μου χρόνια με τη Λοξάνδρα. Πότε ήταν η Μωρέξη Γιάννη, το θυμάσαι? Ήταν 80, εγώ το έχω δει σε επανάληψη. Έχει παιχτεί το 70 αρχές, αλλά ήταν σε επανάληψη. Είσαι σίγουρος στην... 70. Ήταν 76-77. Α, ήταν ασπρόμαυρο παιδί μου το 81. Γιατί πάντα το 81 η πρώτη Λοξάνδρα. Σειρά η με έγχρωμη ήταν η Κραυγή των Λύκων με τη Μαρία Λιφέρη το 81. Από εκεί μετά ήταν όλα έγχρωμα. Είχατε εσείς έγχρωμη στην Κραυγή των Λύκων? Καλή, την αγοράσω με πίτι για να βλέπω τη Κραυγή των Λύκων. Και βλέπω τη Μαρία Λιφέρη, είσαι καθόλου καλά. Λοιπόν, κόβω ράβο, έλα! Diva. Έλα, μπράβο, χωρί και πανηγύρια εκεί πέρα. Ο Στέλιος δεν έχει βγάλει τσιμουντιά σύση, ίσως είναι λίγο άρρωστο μωρέ το αγοράκι. Τι είναι, Στέλιο μου, παιδί μου, γιατί? Δεν ξέρω, ίωση. Τον έχει πάει. Πρόσεχε. Το παιδί είναι καλά. Α, το με έχει πάει, Μαρία μου. Σταμάτα, σταμάτα. Είμαι εκεί, του είπα μια κουβέντα, τώρα θα φτάσω. Κάγκουρα, με πάει. Φύγε που έχει ίωση. Κάγκουρα. Λοιπόν, λοιπόν, παιδιά μου, έκανα και εγώ μια κολοκύθα. Ωραία, έτσι. Για να ισορροπήσω με τις κολοκύθες μου. Και είμαστε μια χαρά σήμερα. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με τη μόδα μας, με την πρώτη που. Ωραίο! Θα ρίξω λίγο. Εγώ δεν μπορώ αυτό το παλτό. Γιατί δεν καταλαβαίνω τη φορά. Γιατί τι είναι, γούνινο, τραγί. Ναι, είναι τραγί. Φω, τραγί. Είναι αυτό το φουσκωτό το τραγί. Τι πρόβλημα έχετε με τα τραγιά? Εγώ δεν το μπορώ αυτό το τραγί. Με εγώ από μακριά που το βλέπω δεν το καταλαβαίνω καλά. Εμένα μου αρέσουν τα γούνινο τραγιά παλτό. Πάρα λοιπόν, πολύ. Θα σε βοηθήσω να σου πω ακριβώς τι φοράει. Φοράει δερμάτινα μποτάκια. Σιπσκιτσούσκου. Τζιν παντελόνι γκρι μαύρο. Γιατί τι κακό. Ένα με φερμουάρα από μέσα φούντε. Ρωτάω τι κακό έχει. Τσιμουδιά εμένα ρωτάει. Ωραία, ρωτάω κι εγώ τι. Μετά πατιάστη στο διάλειμμα σε μια γωνίτσα. Πε συγγνώμη αντιγόνη μου τι κακό έχει αυτό. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ με το φούτερ που από μέσα έχει το φερμουάρ. Γιατί ρε εσύ. Δεν μου αρέσει, μου φαίνεται πολύ πρόχειρο και έχει βγει έξω. Και επειδή... Έχει βγει και έξω, καλά που φύγε. Εντάξει ρε παιδιά, αν σας αρέσει, σαν άνθρωπο μετρό μου φαίνεται. Τι είναι αυτό πίσω της, τέλος που ακυρώνει εισιτήρια. Δεν πειράζει. Πώς να πάει στο μετρό σαν την καινούργια να βάλει τρεις πολυελαίους και να κατέβει στο Σύνταγμα. Είναι να βάλει ένα καπελίνο, ένα κάτσι. Καπελίνο. Μια χαρά είναι το κορίτσι, ρε εσύ. Για πάμε. Οι επιλογές μας είναι η Τζέννη Θεονάη, η Ευαγγελία Ραβανή, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Ελισάβετ Φανού. Τσιμτσιλή την είδα, είχε. Τσιμτσιλή, τσιμτσιλή, τσιμτσιλή. Ούνα σκουλάρε για όλα τα έχει. Δεν είναι τσιμτσιλή. Τόσο απλή δεν θα βγαίνει, είναι ούσα. Ναι, μωρέ. Αραβανή λείπει δίπλα τη σταγόρη. Γιατί τι είναι αυτό, κόλλητη. Πάντα, πάντα, δεν την έχω δει ποτέ μόνη. Σε Ελισάβετ Σπανού μπορεί, αλλά μου φαίνεται και για Τζένι Θεώνα. Θα πω το ένα. Κάνω λάθος. Ναι, κάνεις λάθος. Είναι Ελισάβετ Σπανού. Τόσο έξυπνα που απέφυγα τις δύο άλλες λάθος, αλλά την πάτησα στο τέλος. Την πάτησα στο τέλος. Αυτό το γουνάκι φταίει. Ναι, ναι, ναι. Επόμενη λοιπόν, εδώ είναι ξένη. Μπορεί να είναι σατέν. Είναι τζιν το ποτάκι. Τζιν είναι το ποτάκι. Ναι, τζιν ποτάκι. Παιδιά, μου αρέσει εμένα. Επάνω στη φούστα υπάρχουν σεσουάρ και αυτοκινητά. Μ' αρέσει, είναι πολύ σαν Barbie 80's. Μ' αρέσει, γιατί έχει και μαύρη μπλούζα σκέτη. Δεν είναι ότι φοράει και πριμέ από πάνω. Ναι, είναι σιθρού πουλοβεράκι. Σιθρού, ψηλό δαντελωτό, κάτι έχει. Δεν το βλέπω καλά. Μου αρέσει. Και εμένα μ' αρέσει και είναι και Louis Vuitton. Και είναι και είναι κοριτσίστικο, δεν είναι βαρύ. Κοριτσίστικο, μοντέρνο, μια χαρά είναι. Αχα, φρέσκο. Ωραία, συμφωνήσαμε εδώ. Δεν θα τα παθούμε εδώ. Ωραία. Λοιπόν, οι επιλογές μας είναι η Kate Moss, η Miranda Kerr, η Katy Perry, η Jessica Alba. Η Miranda Kerr ολογκομενίζει τελευταία και γι' αυτό την έχω στο μυαλό μου, θα την πω πρώτη το 2. Μπράβο, Μαρία! Ξέρει ότι κομμενίζει η Μιράντα Κέρ με ξεπερνάει. Όλα τα ξέρει, παιδί μου. Μπράβο. Λοιπόν, έλα να δούμε τα χαϊδιά σου τώρα. Ωραίο είναι, παιδιά, το παπούτσι. Μην πείτε πάλι τα ίδια. Όχι, θέλω να το αφήσω, γιατί μου αρέσει να παθαίνει αυτό. Ναι, δεν μ' αρέσει το παπούτσι. Δεν σ' αρέσει το παπούτσι, γιατί? Ξέρεις κάτι, είναι τώρα αυτά τα κορδόνια τα οποία έχουμε πιάσει στην αρχή της σεζόν, κατάλαβες. Και δεν μπορώ άλλο πια να το βλέπω. Να μου πεις τώρα το πήρε, θα το βάλει. Όμως θα μπορούσε να είναι μαύρο. Ναι, καλά το τώρα κόκκινο. Και εσύ. Εμένα μου αρέσει που είναι κόκκινο. Ναι, εμένα μου κλωτσάει που είναι εσένα κόκκινο. Εσένα που σου κλωτσάει, δηλαδή έτσι να κλωτσήσεις. Εμένα μου κάνει τη διαφορά και ναι. Φτάρω λίγο. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ωραίο είναι, δεν είναι άσχημο. Ωραία είναι. Και το τζιν, το δερμάτινο του μπουφάν. Και αυτή η ωραία φουρ. Πολύ ωραία είναι. Και δερμάτινη ζωνίτσα έχει και τοπικές. Λοιπόν, οι επιλογές μας είναι Ντέμι, Έλενη Φουρέιρα, Τόνια Σωτηροπούλου ή Τάμτα. Για να σε δω. Εγώ ή θα είμαι ανάμεσα στην Ντέμι και την Τόνια. Και ποια θα σε κερδίσει, τι θα κερδίσει την καρδιά σου. Η Ντέμι. Και καλά θα κάνει. Ναι.
που έχουν. Ωραία είναι, παιδιά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία είναι, ωραία είναι. Μπράβο, κορίτσι μου. Λοιπόν. Εδώ σου πέφτει. Από κάτω, είναι τα χειμωνιάτικα, τα χιονισμένα, ναι, τα φύλλα. Από πάνω είναι οι κερασιές ιαπωνέζικες. Ναι. Και ένα ασημένιο παιδιλάκι. Τέραστα. Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι. Έτσι. Και φυσικά δεν είναι κι άσχημο. Δεν θα το βλέπα πουθενά αλλού, αλλά τέλος πάντων έχει βγει. Το βλέπω, καλό είναι. Είναι φόρεμα, έτσι. Δεν φόρεμα, είναι φούστα μπλούζα. Ναι, γιατί. Ωραίο είναι, παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Για να δω. Λοιπόν, οι επιλογές μας είναι Kristen Stewart, Sandra Bullock, Taylor Swift ή Keira Knightley. Ελά, εύκολο είναι, σε μία ταιριάζει πολύ. Ναι. Λοιπόν, θα πω το ένα. Όχι, βρε φόρεμα. Κύρα Νάιτλι, πάλι ήταν ξεκάθαρο. Και το φόρεμα είναι Τζιάν Μπατίστα Βάλι. Σε κέρδισε. Τζιάν Μπατίστα Βάλι. Στις ξένες, γιατί ξέρουμε τι φοράνε και οι Ελληνίδες δεν ξέρουν. Δεν τα λένε πάντα, τα κρύβουνε. Γιατί σου λέει αυτό, γιατί μπορεί να είναι ξένοι. Καλά, είναι και μεγάλα events που βλέπουμε τις ξένες. Ξέρουμε τι φοράνε. Και εδώ, αν φορεθούν κάτι σε. Ναι, σε αυτό δεν γίνεται. Ακριβώς. Κάτι θα μάθουμε εκεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πόσο είμαστε? Λοιπόν, είμαστε 1-0 νομίζω. Μαρία μου, κερδίζεις. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, έρχομαστε, παιδιά μου, τώρα στη χθεσινή εμφάνιση του Λάκη του Γαβαλά στο Dancing with the Stars. Α, κάτσω, γιατί θα το συζητήσω. Να κάτσεις, να κάτσεις με το κόκκινο κραγιόν και το μουστάκι. Όχι, στη τηλεόραση, έτσι μην το παράξεις. Ναι, αλλά παιδιά μου, ναι, βλέπουμε εδώ και τη φωτογραφία πώς ακριβώς εμφανίστηκε ο Λάκης εκεί. Αλλά κάποιος, κύριος στη τηλεόραση, όλοι πολύ σωστά, Μαρία μου, το συζήτησαν. Κάποιος είπε κάτι επιθετικούς προσδιορισμούς που ήταν λίγο, πώς θα το πω τώρα, ασήκωτη. Δηλαδή, μετράω σερνικό θήλυκο. Είπε ότι η εμφάνιση αυτή ήταν σερνικό θήλυκη. Είναι, τι σημαίνει σερνικό θήλυκο? Είπε σερνικό και θήλυκο. Ναι. Είπε αντρόγινο. Ότι ήταν αισθητικά απαράδεκτη και εμετική. Ε, ωραιότατη χαρακτηρισμή, ωραιότατα λόγια, κοπλιμέντα. Είναι, κακό. Χαρακτηρισμός, αλλά το σερνικό θήλυκο. Λοιπόν, για σηκωθείτε και πείτε μου αν είστε έτοιμοι. Ποιος λοιπόν, κύριος της τηλεόρασης, χαρακτήρισε σερνικό θήλυκο το Λάκη Γαβαλά? Εμετικό και αισθητικά απαράδεκτο, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι είναι η Κοντσίτα της Ελλάδας. Εγώ. Φώτη μου αγαπημένη. On time. Ένα για σένα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Σου θυμίζω ότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα στο Omega με 1 το πρωί δεν είχαν κουτσομπολιά. Τώρα πια έχουν. 2. Ο Δημήτρης Παπανώτας που κάθε πρωί εκεί στη σταματήνα της Ζυμτιλή λέει το μακρύ του και το κοντό του. 3. Ο Γιώργος Ολιάγκας που σου θυμίζω ότι με τον Λάκη το Γαβαλά έχουν μια ψιλοκοντρίτσα, γιατί ο Λάκης Γαβαλάς είχε πει ότι δεν μπορεί να με κρίνει κάποιος που φοράει μπλούζα 15 XL. Ή 4. Ο Δήμος Εμπερίκιος που πολύ καλά θεωρείται. Ζήτησες μόνο σου. Επίσης τα έφτιαμα και τσουβαλάτα ο κύριος Εμπερίκιος. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτός το σερνικό θήλυκο είναι αυτός που κάθεται εκεί και το σκέφτεται. Το σκέφτεται. Και το λέει. Το λέει. Αυτό το σερνικό θήλυκο. Ναι. Ο Εμπερίκιος. Είσαι με τα καλά σου, παιδί μου. Μα είσαι με τα καλά σου. Μην μοιράζει ο χαρακτηρισμό στην τηλεόραση. Και σε βοήθησε, ρε Σιπότη, ο Λιάνκας, γιατί σου λέω ότι υπάρχει εδώ κόντρα από την Παρασκευή. Το βερίκιο, σερνικοθήλικο δεν είναι έκφραση. Είναι περικιακή. Προφανώς δεν ξέρεις ότι αυτή την έκφραση τη χρησιμοποιούν στο Αργυροπούλι, που είναι το χωριό από όπου κατάγεται ο Γιώργος Λιάνκας, κατάλαβες. Σε όλη την περιφέρεια το χρησιμοποιούν. Ωραία, γι' αυτό σου λέω. Ποιο είναι το πρόβλημα του Λιάνκα με τα σερνικοθήλικα? Καλή, θα το δεις. Το θέμα δεν είναι το πρόβλημα του Λιάνκα. Το θέμα είναι τι έχει γίνει, παιδιά μου, με την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Πρέπει επιτέλους να μάθουμε τι έχει γίνει. Ένα θα σου πω. Λιάνγκας, Μαρία μου, τη χαρακτήρισε την Σπυροπούλου ανιδονική, που καταλαβαίνεις. Πώς! Ανιδονική! Ότι δεν ιδονίζεται. Μάλιστα. Ότι είναι μια κοπέλα τόσο νέα, τόσο ωραία, να την πούνε ανιδονική. Δεν ξέρω, Μαρία μου, για να το λέει κάτι θα ξέρει. Κρίμα φάνε αν είναι. Και επίσης, παιδιά μου, τα έχω σε και στην Αναβίση, που τόλμησε να ζητήσει 58.000 ευρώ από το Δήμο Κηφισιάς. 58.480. Μάλιστα. Ένα που το για όλες τις ζημιές. Πότε γεννήθηκε? Ότι δεν ζήτησε, δεν το στρογγυλοποίησε. Αφού τα υπολόγιζε και έχω και τη λίστα, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε όλα αυτά μαζί. Τα μάθατε τα νέα? Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου διέκοψε μία ώρα νωρίτερα την εκπομπή της την Κυριακή, γεγονός που έδωσε αφορμή στα blogs να οργιάσουν. Σταματάει ποτέ μία εκπομπή επειδή βαριέται ο παρουσιαστής ή επειδή δεν του αρέσει? Ποτέ δεν έχει. Δηλαδή να καταλάβω. Ειδικά ένας άνθρωπος που έχει βγει πριν μία εβδομάδα.
και έχει κάνει τη βαρύγδουπη δήλωση ότι εγώ δουλεύω για τον σκηνοθέτη, τον μοντέρ, τον τεχνικό και τον κάμεραμαν, όταν έχεις κάνει αυτή τη δήλωση, δεν νομιμοποιείσαι μία εβδομάδα αργότερα να βγαίνεις και να κόβεις την εκπομπή επειδή θα εσύ μπορεί να με συγγένει. Ο Γιώργος Λιάγκας είπε ότι δεν νομιμοποιείται να κάνει κάτι τέτοιο. Σε μια τέτοια φάση δύσκολη, σε μια περίοδο που έχουν φύγει τόσοι άνθρωποι από την εκπομπή τους, ένας μετά τον άλλον, ξαφνικά να ακούσω ότι η Κωνσταντίνα μπορεί να κάνει και ροή προγράμματος στον Α, δηλαδή να παίρνει ένα τηλέφωνο και να λέει θα την κόψω στη μία η ώρα την εκπομπή. Ξέρω, δηλαδή αυτό το αποφάσισε ρε παιδί μου ναι, κατά τη διάρκεια τη εκπομπή. Ναι, γιατί τελευταία στιγμή ψάχνανε να γεμίσουν την τρύπα, παιδιά. Δεν νομίζω να πάρει το κοντρολευθύνη. Αν τη είπαν είσαι ανεπαρκή, τώρα που λείπουν οι άλλοι σταματάνε την εκπομπή. Και ο καλή, σε πάλι καλή. Θα είπε κάποιο στον Α στην Σπυροπούλη. Σε επαρκείς, με το τότε το ξέρεις το άλλο. Και τη χαρακτήρισε ανιδονική. Είναι ανιδονική. Oh. Τι σημαίνει ανιδονική? Oh, ότι δεν ευχαριστιέται αυτό που βιώνει. Yeah. Βιώνει μια επιτυχία. Δεν μιλώ για ανιδονική. Πού να το ευχαριστηθεί όταν τη συμβαίνει το ένα συμβαίνει, μετά το άλλο. Φροντίζοντας παράλληλα να στείλει αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο νέο της αρχισυντάκτη. Ο Γιώργος Βλαχογιάννης είναι τώρα μια εβδομάδα δοκιμαστικά αρχισυντάκτης Σπυροπούλου. Γεια σου Γιώργο. Πόσο θα μείνει και αυτό? Αχ, πάκα το παλικάρι. Γιώργο Βλαχογιάννη, οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Έξαλλο έκανε όμως το Γιώργο Λιάγκα και η είδηση που θέλει την αναβίση να διεκδικεί αποζημίωση ύψους 58.000 ευρώ από το Δήμο Κηφισιάς, διότι δεν είχε φροντίσει να κάνει τα κατάλληλα έργα και είδε το υπόγειό της να γεμίζει νερά. Πριν από 8 χρόνια, όταν έγιναν οι μεγάλες πλημμύρες στη Νέα Ορλεάνη, καταστράφηκαν πολυτελείς κατοικίες μεγάλων αστέρων. Ωραία. Δεν ζήτησε κανένας κρατική προφορήγηση. Μα προφανώς και έτσι κάνεις. Δηλαδή, όχι μόνο δεν ζητάς, πας στο φτωχό σπίτι του δίπλα για τη Νέα Ορλεάνη και φτωχά σπίτια. Βεβαίως, πάρα πολλά. Και βοηθάς τον δίπλα που πραγματικά δεν έχει να φάει. Και αφού είπαν όλα αυτά, προθυμοποιήθηκαν να δώσουν ένα λογαριασμό μέσα από την εκπομπή τους για να συγκεντρωθούν τα 500 ευρώ που δικαιούται να πάρει η Άννα ως πλημμυροπαθής. Είναι λάθος της Άννας Βύση, είναι λάθος. Αυτό δεν το έχει ανάγκη η Άννα, η οποία είναι συμπαθής και καλή τραγουδίστρια, τώρα να ξεφτυλίσετε έτσι για 500 ευρώ. Βγάλετε ένα λογαριασμό της Εθνικής για βοήθεια. Να μαζέψουμε τα 580 ευρώ για την Άννα Βύση. 10 ευρώ καθένας, εμείς θα δώσουμε κάτι. Μήπως αυτά τα 500 ευρώ αντί να τα πάρουν. Δώστε στην Άννα! Όποιος θα κερδίσει σήμερα να τα προσφέρει στην Άννα Βύση. Συνεχίζω με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου που άναψε φωτιές στο Instagram με αυτή τη φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό. Ο συνεργάτης της Ελένης Μενεγάκη καλημέρισε τους φαν του με μια ημιγύμνη φωτογραφία του με εσώρουχο όπου αναδεικνύονται εκτός από το καλλίγραμμο σώμα του και τα τατουάζ του. Τι το ήθελε ο Λάκης Γαβαλάς να εμφανιστεί με κραγιόν στο τελευταίο Dancing with the Stars? Ο Γιώργος Λιάγκας του τα έψελε ένα χεράκι. Σε ένα σοου που εμφανίζεται ένας άνθρωπος με μια εμφάνιση αισθητικά παράδεκτη. Και ένα δεύτερο. Έγινε τώρα ξαφνικά η κοντσίτα στην Ελλάδα ο Γαβαλάς. Και ένα τρίτο. Εμένα δεν μ' αρέσει, το θεωρώ εμετικό εγώ, αλλά οκ, άποψή μου είναι. Αισθητικά δεν μ' αρέσει. Όμως από τη στιγμή που το κάνει, πάρτο και κάνει του πλάκα. Δεν σου πάγω να του πούν πως είσαι έτσι. Καταλήγοντας ότι στο Αργυροπούλι, από όπου και κατάγεται, θα τον αποκαλούσαν κάπως έτσι. Εμένα στο χωριό μου στο Αργυροπούλι το λέγαμε αυτό σερνικοθήλικο. Η σερνικοθήλικη, έτσι λαϊκά εμείς στα χωριά, σερνικοθήλικη τη λέγαμε αυτή την εμφάνιση. Τα χοντρά. Εντάξει, έχουν το προηγούμενο με το τέλος. Καλά, ήταν και προκλητική εμφάνιση. Οπότε στις προκλητικές εμφανίσεις, σου αρέσει ή δεν σου αρέσει. Ναι. Έχουμε και το προηγούμενο με τα 5 extra large. Αυτό, 15 extra large. Λοιπόν, που πάμε. Μετά, παιδιά, θα μάθουμε για αυτήν την οποία τη γιούχαραν πάρα πολύ και αυτή τους απάντησε συνεχίστε, διασκεδάζω μαζί σας. Και τι άλλα να έχουμε μετά. Δεν σου φτάνουν αυτά. Καλά, έχουμε και άλλα. Η κυρία που έκανε. Συνεχίστε, διασκεδάζω μαζί σας. Εντάξει, μ' αρέσει, αλλά με έχετε συνηθίσει να μετά σε Έχουμε. Λοιπόν, πού πάμε. Πάμε διαφημίσεις, πάμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε με ένα ζάρι στο χέρι. Ο Άτλαντας. Ο Άτλαντας. Λοιπόν, το κουιζάκι μας, παρακαλώ, θέλω να δω. Αρχίσατε και το βρίσκετε. Παιδιά, δεν μοιάζει όμως έτσι, να λέμε την αλήθεια. Εγώ δεν είναι παρουσιάστρια, μοντέλο, μάνα και θα πω και σύζυγος πολιτικού. Ποια? Σύζυγος πολιτικού. Σύζυγος πολιτικού. Μάλιστα. Αχα. Και δεν είναι. Πάει το μυαλό μου τώρα. Σήμερα κάπου. Ωραία, πάμε. Φούμου live, papakistar.gr. Πάμε τώρα να παίξουμε. Λοιπόν, πείτε γύρω. Έτσι, λοιπόν. Έτσι, έτσι. Και τώρα το αγόρι με το ζάρι θα το ρίξει ως άλλος Άτλαντας.
Διότι 1-0 κερδίζει η Μαρία, οπότε πρέπει να επιλέξει κατηγορία. Δεν παίζουμε βόλεϊ τώρα εδώ. Οκ. Λοιπόν, έλα, να σε δω. Αυτό ήταν όλα αυτά για το δισκοπαίδιο. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Μαρία Μπακοδήμου σήμερα. Που μπορεί να διαλέξει από μουσική, από τούτη φρούτη, από ευαυτοφόρο, από βίγκαζ, από σεξ, από ίδρυγκα, όλα αυτά έχω πάλι. Τι θες σήμερα, τι τραβάει ο οργανισμός σου, πες μου το. Δεν με προκαλεί και κάποιος από εσάς. Τι θες να σου πω. Να σε προκαλέσω εγώ να πάρεις το ωραίο το vintage. Α, το vintage! Το πράσιχο, το ωραίο! Τι θέλω αυτή που έβρισε το κοινό της, την έγκαινα που είναι παλιά, παλιά τα έβριζε. Μπαμπάι, πειράζει. Παιδιά, σας παρακαλώ. Ουάς, κακότροποι, πάντα κακότροποι. Να με γιουχάρετε. Μπορείτε λίγο να γιουχάρετε. Εσένα. Αυτό. Μου τζόνεις. Όχι, για περπάτα να σου πω. Βεβαίως. Τώρα να βγάλω. Συνεχίστε. Διασκεδάζω μαζί σας. Εσύ δεν το βρει. Αλλά δεν θα το βρει μόνο έτσι. Γιατί σου έχω ωραίες επιλογές. Θες ωραίες επιλογές. Φωτογραφίες. Πάει να μαζέψει. Κάτσε, γιατί μετά πάμε σε μένα και δεν θα έχω το θέμα. Έτσι κάνεις και στο σπίτι όταν κάνεις τα ταξίδια. Για πες. Πάμε, Τζινάκη. Πάμε στις Το χειροκρότημά σας για την πρώτη επιλογή που είναι η Αλίκη Βουλιουκλάκη. Η Αλίκη να την κάνει τέτοιο πράγμα. Και να τη γιουχάρανε. Ποτέ. Φαίνεται. Μετά έχω Ζωή Λάσκαρη. Μπράβο! Μιμή Ντενίση. Όχι. Όχι για μου. Και τελευταία, Μέρη Χρόνοπουλου. Άντε! Μου ξαναλες τη φράση. Βεβαίως. Είπε συνέχεια. Τώρα πάμε στην ερώτηση ούτως ή άλλως. Οπότε θα στα πω μέσω της ερώτησης. Ποια διάσημη κυρία έμεινε άναυδη όταν άκουσε να τη γιουχάρουν ανεβαίνοντας στη σκηνή για να απονείμει βραβείο. Και εκείνη ψύχρεμα απάντησε. Συνεχίστε. Διασκεδάζω μαζί σας. Ωραία τα πράγματα. Να απονείμει βραβείο. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν στις επιλογές. Έχουμε την κυρία Βουλιουκλάκη, τη Λάσκαρη, την Ντενίς και τη Χρονοπούλου. Τη Βουλιουκλάκη θα τη σκεφτόμουν όταν έκανα τη γόνη που είχε στηθεί ολόκληρη ίντρικα για να την κράξουμε. Πολύ θάψιμο. Να. Αλλά τι βραβείο να έχει δώσει τότε. Όχι. Τη Λάσκαρη δεν τη θυμάμαι. Εμένα πιο πολύ αυτή, ούτε τη Χρονοπούλ, πιο πολύ αυτή η ατάκα μου ταιριάζει στην Ντενίση. Ποιος τόλμησε να γιουχάρει τη Μιμή. Θα μάθουμε όχι τώρα αν είναι το σωστό. Θα πω το 3. Λάθος. Σκατά τα κάνω. Μαρία, σε αλήθεια. Για την Αντιγόνη, την Βιουχάρα. Είχε πάει λοιπόν που λέτε. Στη Θεσσαλονίκη. Ναι, Μαρία, μου το είχα. Τώρα το θυμήθηκα. Στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη του κινηματογράφου. Ναι, έπρεπε να έχει κάψει βαθιά μέσα στο μυαλό σου να βρει αυτή την απάντηση που την είχε κλειδωμένη. Αλλά δεν έχει μόνο αυτό. 1995, παιδιά, είχε πάει να απονείμει βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου. Έγινε το σώσε που πάνω τη γιουχάρανε και εκείνη απλά είπε πολύ ωραία και ψύχρεμα, του άφησε να τη γιουχάρουν και είπε. Συνεχίστε, διασκεδάζω μαζί σας. Ναι, το έχει πει πολύ ωραία το αλικά. Αλλά δεν σας έχω μόνο αυτό. Θέλετε να δείτε λίγο Face Κορδά επί άλτερ εποχή. Καλά την θέλετε. Ήτανε με Μαρία Μπεκατόρου δίπλα-δίπλα στο παράθυρο. Έλα. Με ξανθά μαλλιά και λέγανε πια πώς είναι το ξανθό το δικό μου. Άντε ρε. Βεβαίως, θα απολαύσεις. Και δεν σου έχω μόνο αυτό. Η Θέμης Μπαζάκα έχει παίξει σε βίντεο κλιπ. Τι. Αλήθεια. Πιανού. Έλα. Σου πάει για Μιχάλη Ρακιτζή. Άντε καλέ. Ρακιτζή. Όλα αυτά είναι στο vintage που έφτιαξε η Φωτεινή Ψυχή. Δωρήστε, δείτε. Ήρθε η ώρα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Βρισκόμαστε στο σωτήριο έτος 1995 και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Παρακαλώ να έρθει στη σκηνή η Αλίκη Βουλιουκλάκη. Η Αλίκη ανεβαίνει να απονείμει το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου και ορισμένοι θεατές, κυρίως από τον Εξώστη, αρχίζουν να την αποδοκιμάζουν. Όχι, θέλω να σας ακούσω ως το τέλος. Όμως η γνωστή πρωταγωνίστρια αντιδρά με ψυχραιμία και άνεση. Διασκεδάζομαι σας. Γιατί με μένα ονειρευτήκατε από τις οθόνες και εσείς είσαστε ακόμα στον Εξώστη. Λοιπόν, καθίστε ήσυχα τώρα. Γιατί έχουν περάσει ακριβώς
36 χρόνια από τότε που βραβεύτηκα εδώ στη Μανταλένα και τραγουδούσα το τραγούδι του Χατζηδάκη «Θάλασσα Πλατιά». Και ερχόμαστε στην εποχή που η Φέη Σκορδά είχε άλλο στη λίστα και άλλη βαφή. Και όταν μία ξανθιά βρίσκεται ανάμεσα σε άλλες δύο ξανθές, το μιζανπλή αποκτά άλλη αξία. Τώρα έτσι πως το βλέπω αυτό, Άγγελε, δεν μ' αρέσει. Ωραία. Εμένα μου αρέσει πάντως πάρα πολύ. Και... εσύ τι βλέπεις? Τρεις ξανθιές. Σκούρινα εγώ λίγο, μου φαίνεται. Εσύ το σκούρινες, γιατί? Εμένα είναι πιο σκούρα από τις Φέης. Είναι πιο σκούρα από τις Φέης. Το της Φέης είναι πιο κίτρινο, εσένα είναι πιο μπες. Κίτρινη είσαι και φέλες που δεν είναι. Όχι, καλό είναι το κίτρινο παρουσιάστρια. Όχι, σαντρέ είναι και της Φέης. Τα δικά μου δεν είναι σαντρέ. Το σαντρέ είναι αυτό που γκριζάρει. Αυτό που πρασινίζει. Όχι, που γκριζάρει. Που πρασινίζει, μην επιμένετε. Περιμένετε, ακολουθεί και το δράμα των φρυδιών της Έλενας Πολυκάρπου. Μία μέρα στο μοντάζ, πάντα δεν είμαι πολύ καλά, δεν έβγαινε το θέμα, τα έβγαλα μόνιμα. Αλλά θα τα αφήσω τώρα 15 μέρες να. Αυτό. Για αργεί στο μοντάζ. Δεν μπορεί να μοντάζει το θέμα. Πώς θα πάω το γάμο έτσι. Αυτό είναι το θέμα μα. Πώς θα πάω, μπορεί να τον πογιατίσω, ξέρω εγώ τι να πω. Ναι, αλλά δεν είναι τετράγωνο, γιατί. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί εγώ θεώρησα ότι πρέπει να πάρω και χαρακάκι και να το κάνω έτσι και να ξέρω να το βγάζω. Τώρα είναι βαμμένο ή είναι το φρύδι που έχει απομείνει? Όχι, το φρύδι που έχει απομείνει. Και το κακό είναι με τον άντρα μου. Που το βράδυ πριν πάω να κοιμηθώ το βάφω. Γιατί έχω και ένα άγχος με δύο άνθρωπος και πάθει ένα πανικό και φύγει. Κι άμα μείνει στο μαξιλάρι, μπογιά. Συγγνώμη. Μένει στο μαξιλάρι, κάθε μέρα την αλλάζω. Τι να κάνω. Πλένω. Μποτέ. Σκαλέτα. Σημειώσατε ένα. Ωραία για κόντρα. 2008. Ο Βασίλης Δρυμούσης έχει το showbiz news, αλλά η Κέλλη Σακάκου δεν είναι φαν της εκπομπής. Σε βλέπω να είναι φαν της εκπομπής. Το οποίο πολλές φορές φτάνει και σε κάποια όρια, ας πούμε, που δεν μ' αρέσουν εμένα καθόλου. Και σε βλέπουν από περιέργεια. Κάντε κάτι να σταματήσει. Πάντα δεν βλέπουμε μια εκπομπή γιατί μας αρέσει. Μπορεί να τη βλέπουμε γιατί μας συντριγκάρει, γιατί δεν μας αρέσει. Γιατί θέλουμε να βρίσκουμε. Πολλές φορές μια εκπομπή γιατί δεν μας αρέσει ή ο παρουσιαστής δεν μας αρέσει. Και εμάς αυτή ήταν η φιλοδοξία μας. Να κάνουμε μια εκπομπή που να τη βλέπουν όλοι και να μην τη γουστάρει κανείς. Ναι, αυτό. Και τελειώνουμε μουσικά. Τη δεκαετία του 80 ο Μιχάλης Ρακιτζής τραγουδά Viva Sahara και πρωταγωνίστρια στο βίντεο κλιπ δεν είναι άλλη από τη γνωστή ηθοποιό Θέμης Μπαζάκα. Flashback, τέλος, επιστροφή στο στούντιο. Αρέσουν πάρα πολύ να βλέπω αυτά τα στιγμή. Αυτό το τραγούδι του Ραγκίτζη, είναι προφανώς πριν την ελληνική καριέρα. Είναι πριν την ελληνική καριέρα. Ωραίο, ωραίο. Αγίουστουνο. Κοβοφάτσα. Θα κοβοφάτσα. Μπράβο. Λοιπόν, μήπως πήγε κανένας σας κινηματογράφο το Σαββατοκύριακο αυτό το προηγούμενο, μήπως είδε κανένας σας την ταινία «Δύο και μία νύχτες»? Oh, κανένα. Δύο νύχτες και μια μέρα. Ναι, δύο πράγμα. Λοιπόν, ούτε κι εγώ. Το είδε λοιπόν ο Νικόλας μας από πάνω και τον εντυπωσίασε όπου αυτή η κοπέλα έχασε τη δουλειά της. Μάλιστα. Και πήγε και ρωτούσε τους συναδέλφους, τη Μαριόν Κοντιγιά. Α, το έχω δει, το έχω δει. Η πρωταγωνίστρια λοιπόν, αυτή η κοπέλα, έχανε τη δουλειά της. Και ο μόνος τρόπος για να την κρατήσουν, της είπανε ότι έπρεπε να πάει να πιάσει όλους τους συναδέλφους και να τους πει ότι δεν πρέπει να αποδεχτούν το χρηματικό μπόνους εργασίας που κερδίζουν στη θέση που έχουν. Για να το πάρει αυτή σε μισθό. Για να το πάρει αυτή σε μισθό. Μάλιστα. Και βγήκαμε λοιπόν έξω και ρωτήσαμε τον κόσμο αν θα έκανε την ίδια κίνηση. Θα έπαιρνε το μισθό και ας βρει η κοπέλα αλλού δουλειά ή δεν θα το έπαιρνε? Γιατί, ας πούμε, καταλαβαίνει ότι και αυτή έχει και όλοι έχουμε προβλήματα και αυτή και πρέπει να την κρατήσουμε. Για να δούμε. Εργατικό σήμερα βλέπω. Πότη και Μαρία, στο σημερινό Κόψε Φάτσα σας πάω λίγο σε μια κινηματογραφική ταινία. Δύο και μία νύχτες με πρωταγωνίστρια τη Μαριόν Κοντιγιάρ, η οποία παρακαλάει τους συναδέλφους της να μην αποδεχτούν το χρηματικό μπόνους εργασίας, καθώς είναι ο μόνος τρόπος να την κρατήσουν στη δουλειά. Εσείς τι θα κάνατε, θα το παίρνατε τον μπόνους ή όχι? Σιάμνης Παναγιώτης του Γεωργίου και της Δημήτρος. Έρχεται μία συνάδελφός σας ή ένας συνάδελφός σας και σας λέει ότι για να παραμείνει στη δουλειά, ο μόνος τρόπος είναι να μην αποδεχτούν όλοι οι συνάδελφοι τον μπόνους εργασίας. Εσείς θα το παίρνατε τον μπόνους και ό,τι θέλει ας γίνει η κοπέλα? Ή θα λέγατε όχι, δεν παίρνω τον μπόνους να παραμείνει στην εργασία η συνάδελφος? Πολύ προβληματισμένο βλέπω τον κύριο. Σε και εμένα, δηλαδή. Ναι, ήταν εκεί πέρα και το παρακολουθούσε όλο αυτό το συνειρμό, γιατί δεν είναι και εύκολος, έτσι. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ο κύριος, εντάξει,
Έχει ζήσει τις περιόδους με το δώρο Χριστουγέννων, το δώρο του Πάσχα, τα επιδόματα κτλ. Δεν νομίζω ότι θα το χαλάλιζε. Εάν είναι πολύ καλή, ναι, δεν θα το λάβαινα υπόψη μου το άλλο το πόνος. Μπράβο. Μπράβο. Για να δω. Νταϊάννα. Νταϊάννα, μην ασχολείσαι. Είμαι φοιτήτρια, σπουδάζω και ταυτόχρονα δουλεύω. Σερβιτόρα είμαι σε ένα εστιατόριο. Έρχεται μία συνάδελφό σου και σε παρακαλάει να μην αποδεχτείς τον πόνους στη δουλειά σου, το χρηματικό πόνους, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να παραμείνεις στη δουλειά. Τι κάνεις στις μέρες μας, επειδή είναι δύσκολα, παίρνεις τον πόνους και συνεχίζεις να εργάζεσαι και αυτή ας απολυθεί, ή της λες ότι okay, δεν δέχομαι τον πόνους να παραμείνεις στη δουλειά. Ναι, οι σερβιτόροι, παιδιά, βγάζουν πολλά από τα φιλοδορήματα. Το υπολογίζονται το φιλοδόρημα σε ένα μισθό. Ναι. Δεν γίνεται δηλαδή, ας πούμε, αυτό το θεωρώ σαν πόνους, ας πούμε, στους σερβιτόρους. Βέβαια. Όχι, δεν θα το έδινε. Λογικά θα το πάρω τον πόνους. Όχι τύπο κακία. Απλά εντάξει, δεν γίνεται τώρα, ρε παιδί μου. Θέλω συνέχεια παραπάνω λεφτά. Μπράβο, πόνο το βρήκα! Η λέξη bonus κάτι κάνει σε αυτή τη δουλειά. Ναι, 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 ναι. Για πάμε και στη Μαρία. Ένα βρήκα, ένα έχασα. Ναι. Γιώτα. Γιώτα, με τι ασχολείσαι? Παιδαγωγικά έχω τελειώσει. Στον ελεύθερο χρόνο σου? Χορεύω, κάνω μαθήματα. Έρχεται μία συνάδελφό σου και σου λέει ότι για να την κρατήσουν στη δουλειά πρέπει εσύ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι να μην αποδεχτείτε το χρηματικό bonus. Εσύ τι κάνεις? Το αποδέχεσαι αυτό που σου λέει, δεν παίρνεις τον bonus και παραμένει η συνάδελφός στη δουλειά, ή το παίρνεις τον πόνους δύσκολη καιρή και ας βρει κάπου αλλού δουλειά η φίλη σου? Για πέ. Δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο, γιατί και στην ταινία που την είδα τελικά και εγώ και δεν το θυμόμουν. Δεν το έφτασα μέχρι το τέλος, αλλά ο καθένας έλεγε ναι, ο άλλος έλεγε όχι, αλλά δικαιολογούσε το όχι, γιατί είχε παιδί που σπούδαζε, χρωστούσε τα λεφτά να του τα στείλει στο εξωτερικό. Μια άλλη ήταν, είχε μόλις χωρίσει και έπρεπε να στήσει ένα καινούριο σπίτι από την αρχή με το παιδί της, οπότε δεν του κακιώνεις του άλλου, ούτε η ίδια η πρωταγωνίστρια που δεν της επέτρεπε να συνεχίσει. Η κοπελιά εδώ πεταγωγός. Πρέπει να ξέρω τα προσωπικά της. Η κοπέλα όμως μου φαίνεται χαλαρή, άνετη, κάνει τη ζωή της, κάνει τον μπαλέτο της, κάνει το χορό της, άρα μπορεί να έχει λίγο, να είναι λίγο πιο νοικοκυρεμένη και να έχει την άνεση να μην πάρει τον πόνους. Θα το χαλάλιζε τον πόνους για να πάρει τη συνάδελφο στη δουλειά. Όχι, όχι, δεν το δέχομαι φυσικά. Το δικό μου τον πόνους θα στερήσει τη δουλειά από κάποιον άλλο. Άρα την παίρνει τη δουλειά. Όχι το δικό μου πόνους, δεν θα στερήσει τη δουλειά στον άλλον. Δεν το δέχεται. Λάθος έκανε. Όχι! 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 Είπε. Όχι! Ναι! Δεν το πιστεύει. Δεν μπορεί να το δει. Μαρία. Μαρία, με τι ασχολείσαι? Δημοσιογράφος. Στον ελεύθερο χρόνο σου χόμπι? Μουσική, χορός, διάβασμα. Έρχεται μία συνάδελφό σου και σου λέει ότι για να παραμείνει στη δουλειά πρέπει όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι να μην αποδεχτούν το χρηματικό bonus. Ναι. Εσύ τι θα έκανες, θα το έπαιρνες το bonus και ας απολυθεί, ή θα έλεγες ότι όχι, δεν το παίρνω το bonus, το μεγάλο αυτό χρηματικό bonus, για να παραμείνει συνάδελφός στη δουλειά? Κορίτσι, αυτό δείχνει πολύ καλό, αλλά στη συγκεκριμένη δουλειά της δημοσιογραφίας είναι ικανή να δώσουν τον πόνους για να μην μείνει άλλη στη δουλειά. Σωστό, εννοείται. Απαπαπαπα, τι είπε. Τι είπα, ψέματα, είπα. Συγγνώμη, τόσα χρόνια δεν κάνεις τη δουλειά. Λοιπόν, θα πω απλώς ότι το κορίτσι θα κρατήσει τον πόνους του, γιατί είναι δύσκολη δουλειά, δεν έχεις πάντα δουλειά, έχουν μειωθεί οι θέσεις, οπότε σίγουρα θα το έχει ανάγκη. Θα το έπαιρνα. Τον πόνους. Ναι, το έπαιρνε. Σωστά. Μπράβο, δεν το ψάχνετε, ναι. Γιατί δεν το βγάζετε το φώτι του βάζετε για και μένα, βρε, γιατί έχουμε ένα 0 ή 2-0, παιδιά. Ρίξε μια ζαριά καλή. Για να σε δω τώρα. Και για μένα βρέζω. Για να σε δω. Λοιπόν, Φώτη, μπορείς να φυλάξεις και... Έβαλε η Παναγία που τον φοράει που τη φώτη το χέρι της. Λοιπόν, σεξ έχω, vintage έχω, επαυτοφόρο έχω, μουσική έχω. Τι θέλεις εσύ? Λοιπόν, θα κάνω το χατήρι της μικρής Ελένης που μου ζήτησε ότι θέλει επαυτοφόρο. Α, άμα θέλει η μικρή Ελένη επαυτοφόρο. Η μικρή Ελένη είναι μια κοριτσάκι που μου είπε θέλει επαυτοφόρο να βάζει. Θέλει η Ελένη επαυτοφόρο, επαυτοφόρο θα κάνουμε. Έτσι. Ωραία, λοιπόν, πήγε λοιπόν που λέει ο Γιώργος Εφρεμίδης και έπιασε επαυτοφόρο. Ποια? Ποια? Είναι ξανθιά. Σκορδά. Όχι, τη συνεχίζω. Είναι ξανθιά. Σταμάτη. Είναι γλυκιά. Τα είχε με τον Ουγγαρέζο. Την άδεια που λένε. Χριστίνητε, το πάμε.
Στο σημερινό επαυτοφόρο ήρθε η ώρα να συλλάβουμε ένα κορίτσι μικρό, ξανθό, αλλά και αύγαλτο. Αγαπημένη Νάντια Βουλέ, περάστε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Έχουμε έρθει ως εδώ, σε βλέπουμε με την... τα μαλλιά είναι έτσι γιατί έχεις λίγο χιπαράσταση, ναι. Είμαστε στο καμαρίνι της. Δεν είμαι τόσο φλωράκι. Μην το μίσιο. Είπες την κατάλληλη λέξη. Αλήθεια. Έχουμε έρθει ως εδώ με ένα σκοπό. Ναι. Γενικά όμως θέλω να μου πεις το εξής. Είσαι ένα άτομο το οποίο έτσι αποπνέεις ότι είσαι μια τυπική καλή μαθήτρια του πρώτου θρανίου. Κατά πόσο ισχύει αυτό? Κοίταξε, γενικά για το σχολείο θα σου πω, υπήρξαν φάσεις που ήμουν πολύ καλή και υπήρξαν άλλες που βαριόμουν πάρα πολύ και κουραζόμουν. Που σημαίνει ότι δεν είχες και την μέγιστη απόδοση στο σχολείο? Ναι, έχω περάσει και τέτοιες φάσεις. Αποκάλυψη αυτό. Δεν το περίμενες, πες αλήθεια. Όχι, το λέω. Θέλω να μου πεις το εξής. Θυμάσαι κάποια έτσι ατυχή στιγμή στο σχολείο που να... αν δεν έπαιρες καλό βαθμό, έκλαιγες? Όχι ρε εσύ Γιώργο, όχι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Αλλά γενικά προσπαθούσα να είμαι επιμελής. Χωρίς να καταφέρνεις πάντα. Χωρίς να καταφέρνω πάντα, ναι. Και εδώ λοιπόν ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να περάσουμε στην ερώτηση που θα γίνει στο στούντιο. Παρακαλώ. Τι είναι η ερώτηση? Η ερώτηση που θα γίνει στο στούντιο είναι... Διαβάζω. Για πες. Ποιος είναι ο βαθμός του απολυτηρίου γυμνασίου της Νάντιας Μπουλέν? Ο Φώτης απαντάει. Ο Φώτης. Ναι. Και θα σου δώσω τις επιλογές. Πρώτη επιλογή. Έβγαλε 11,7 και είναι στουρνάρι Νάντια Μπουλέ. Έβγαλε 19,4 και είναι φίτουλα Νάντια Μπουλέ. Έβγαλε 18,6 που τη λες και φυσιολογική προς άριστη μαθήτρια. Ή έβγαλε 12,2 που την κάνει πάλι στουρνάρι Νάντια Μπουλέ. 18,6 το λες φυσιολογική εσύ. Τι το λέει καλή Μαρία? Είναι καλή μαθήτρια, άριστη. Μαρία, πάνω από 18,5 είναι το άριστα. 18,6. Άμα είναι 14 είναι κάτω από το δε. Δεν παίρνει το άριστα. Παναγία μου, έχει άλλη πενίτσα. Καλά, έχω κλάψει για λίγο καλό που έχω χάσει για να καταστώ. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η Νάντια Μπουλέ είναι εξαιρετική στο ροκ και χόρορ. Είναι πάρα πολύ καλή και κάνει πάρα πολύ ωραίο και δύσκολο ρόλο. Και τη πάει πολύ το musical. Και καλή επιτυχία να έχει σε ό,τι και να κάνει. Λοιπόν, εγώ θα πω... Και με ένα καλό παιδί δεν τελειώνει έτσι. Με τις παρέες που έχει μπλέξει, δεν νομίζω. Λοιπόν, 18,6, 3. Ναι, έχει περάσει, ας μην μου το θυμίσω αυτό. Έλα! 19,4. Ναι. Θα το δούμε. Τι λες και φίτουλα. Τι λες και φίτουλα. Κι άνοιξε στο ίδιο σχολείο. Όχι, αλλά το κουβεντιάζαμε στην εκπομπή και είχαμε φέρει μια φορά τα πολιτήριά μας και είχαμε 18 και 13, 14. Και τα μετράγατε. Ναι, και εκείνη είχε 19,4. Πολύ μεσήχησε. Είναι πρόσεχης εσύ. 18 και 13, 14, Μαρία. Παλιόπαιδο. Για να το δω. Ορίστε, να η επαλήθευση. Δείτε το απολυτήριο του γυμνασίου της Νάντιας Μπουλέ. Η ερώτηση έχει γίνει στο στούντιο. Με τρόμο θα την ανακοινώσω. Με τι βαθμό τελείωσες το γυμνάσιο? Και έχουμε τις αποδείξεις. Το απολυτήριο στα χέρια μου. Ο βαθμός είναι 19,4. Ήταν από τις καλές χρονιές. Τι από τις καλές, το τερμάτισε σχεδόν. Ήταν από τις καλές, ναι. Υπήρχαν χρονιές που κουραζόμουν πάρα πολύ και ήταν πολύ πιο μέτριοι βαθμοί. Και υπήρχαν άλλες όπως στο τέλος του γυμνασίου, στο τέλος του λυκείου που ήθελα να περάσω. Όπου στο τέλος του λυκείου έχουμε και 18,5. Ο βαθμός όμως αυτός έχει βγει με κόπο. Αυτό εννοείς. Ναι. Με πολύ κόπο, ναι. Όχι να εντυπωσιάσεις εγώ κάποιο παιδί στην τάξη για να κατήσεις. Τώρα στο γυμνάσιο εντυπωσιάζεις υπό τους βαθμούς. Γιατί συνήθως τα αγόρια που άλλα εντυπωσιάζονταν από ό,τι θυμάμαι στο γυμνάσιο. Αχα! Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ο βαθμός είναι 19 και 13 και σας περιμένουμε και στην πρώτη. Γεια σου Μαρία, γεια σου Φώτη. Γεια σου. Φαίνεται ότι είναι επιμελής. Επιμελής του λεπταρού. Εγώ από εκεί είναι Φώτη μου. Για να δω, παρακαλώ. Τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα λοιπόν, για θέλεις εσύ, την τούρτα την ωραία, την ευθύνη. Λοιπόν. Αυτό. Έλα εσύ. Το μέσο όρο του Γιάννη, παιδιά.
Όταν πήγαινε σχολείο. Και θα σα αποκαλύψω ότι ο Γιάννη είπε όταν ήταν άρρωστο και ήξερε ότι είχαν προγραμματισμένο διαγώνισμα, για να μην το χάσει που θα διέπρεπε, έπαιρνε αντιπηρετικά και πήγαινε να γράψει, παιδιά, που κανένα παιδί. Όλα τρία. Ήμουνα, ήμουνα. Πόσο φίτουλα, ρε ανώμα. Καλέ, πολύ είσαι καθόλου δεν έχει φωτογραφίε μου. Τι άλλο. Λοιπόν, παιδιά μου, θα παίξουμε χαλασμένο τηλέφωνο. Βάλαμε αυτή τη σειρά, διότι πια μα στέλνουν και τηλεθεατέ με πια διάταξη να χάσουν τα παιδιά. Γιατί ξέρουν τι ωραία που ταιριάζει ο Φώτης με το Στέλιο. Ένα λέτε πάντα έτσι, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι η αναφορά του παιχνιδιού ο Στέλιος. Εγώ φταίω. Στέλιο, σ' αγαπάμε. Βάλτε τα κουσάμε. Βάζομαι, βάζομαι. Πρόσεξε πώς θα τα λες. Λοιπόν, Τζένι μου, πρέπει να τους δώσεις να καταλάβουν τη λέξη παραμυχίδα. Στο χεράκι σου, στα νύχια σου, δίπλα. Παράμεσος. Ποιος παράμεσος. Είπες νύχια. Ήου, χάσατε. Δεν είναι πριν, δεν πήγαινε από εδώ. Πήγαινε. Πού τα πω. Έχασε. Ξυπνήστε, Στέλιο. Έλα, έχασε. Όχι, αυτό θα έρθει από εδώ. Στέλιο, μας κάνει. Δεν θα ξεκινήσει ποτέ. Τώρα θα ξεκινήσει. Βάλτε. Πολύ καλά. Θα πεις τη λέξη πεταλίδα. Πεταλίδα είναι αυτή στο βράχο. Ξέρω, δε. Άιντε. Λοιπόν, είναι στο βράχο, στη θάλασσα. Παίρνουμε μια πετρούλα έτσι πολύ λεπτή και το κάνουμε έτσι για να βγει. Καβούρι. Είναι στο βράχο κολλημένο. Όχι σαν λιγάρι. Αυτό. Είναι σαν... Σαν την... Σαν αχινός. Να! Είναι κολλημένο στην πέτρα. Δεν τη βλέπεις πολλές φορές. Και την κάνεις με την πέτρα και το βάζεις και για δόλωμα. Εσύ μπορεί να το τρως και όλα. Δεν ξέρω. Είναι σαν αυτή που πετάει. Αντί για ου, ή. Τι? Ποια πετάει. Πετάει ο... πεταλίδα. Επειδή ήταν η Τζέννη και ξέραμε ότι δεν θα πω γίνεται, δεν λέμε παράγωγα. Χάσατε. Η Τζέννη φταίει, δεν φταίει ο Στέλιος. Όχι, Στέλιος. Μαρία, κάτσε πως τα κάνω. Πάμε, χάνουμε χρόνο. Τα είπα πολύ καλά, σου λέω. Ησυχία, ακουστικά. Πάμε. Η τρίτη λέξη είναι η λέξη ψαροκόκαλο. Πες μου, τι τρώνε οι γάτες. Τροφή. Όχι, okay, όταν είναι μόνος τους στα σκουπίδια, τι τρώνε κυρίως. Σακουλές σκουπίδια. Ψαροκόκαλο. Ναι, ναι. Ψαροκόκαλο. Ωραία. Έλα. Ωραία. Τι έπαθε, Στέλιο. Ωραία. Περίμενε. Ελέγε. Μετά μην λες, δεν τα βρίσκω. Μην λες, δεν τα βρίσκω. Σταμάτα. Ο σκελετός του Νέμου. Του ψαριού. Ναι. Ψαροκόκαλο. Μπράβο, Στέλιο! Μπράβο, Στέλιο! Τι να ακούσεις τώρα, ρε παιδιά. Δεν έφταιγε ο Στέλιος. Καλέ, είσαι χαζή σήμερα, τι έχει πάθει. Δεν έφταιγε. Δεν έφταιγε. Τι είπατε. Κατηγόρε. Πάμε. Χάσατε. Όλο με έχετε εδώ και περιμένω. Έλα, λοιπόν. Τώρα. Βάλτε ακουστικά, πάρε αυτό. Καραμελέ. Καραμελέ. Είναι κρέμα. Από πάνω έχει ένα σιρόπι. Άσπρη. Είναι κρέμα. Το σιρόπι είναι καφέ. Τιραμισού. Κρέμα και από πάνω έχει σιρόπι ή τι. Καφέ σιρόπι. Καφέ σιρόπι. Ναι, γιατί κοιτάς ανάποδα για να... Κρέμα καραμελέ. Καραμελέ μόνο. Ω, πω τι μου φαίνε τώρα να φύγε. Να σου πω, το κάνουν είναι μαμαντίστικο γλυκό. Κορμός. Όχι. Μοσαϊκό. Επίσης, όχι. Κερασάκι. Ας πούμε στα περίπτερα, μέσα σε κάτι... Σε κάτι... Τι είχαν στις μάχες οι αρχαίοι Έλληνες, το σαποτόξα, το στρογγυλό. Τη σφυρά. Όχι, παιδί μου. Για να μην τσέρχονται τα βέλη και βάζουν μπροστά του. Κάτι καστίδα! Ναι! Στρογγυλή είναι τώρα, για να παραδεχτείς. Προστατεύεσαι.
Από τα μυρά, ας πούμε. Αλεξίσφαιρο. Όχι, είναι το έχεις. Είναι μεταλλικό. Πανοπλία. Περίπου είναι αλλιώς. Το κράταγε και ο Λεωνίδας. Λέμε ότι αυτό είναι μία προστασία. Σπίδα. Μπράβο! Όχι, παιδιά, όχι, δεν λίγο ακόμα. Έχουμε βρει μία λέξη, βρήκαμε μία. Έχασε ο Φώτης, κέρδισε η Μαρία. Μπράβο! Βλέπω τα άκια γύρω μου να αποσβήνουν. Ξεκίνησε ωραία η εβδομάδα μου. Γιάννη. Άστε με, παιδιά μου, άστε με. Τουλάχιστον σας έχω πάρα πολύ ωραίο δελτίο, ε. Ένα θα σας πω, παιδιά, ντρέπομαι και μόνο που το σκέφτηκα. Τι κοινό έχει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον αείμνηστο Αντρέα Παπανδρέου. Δεν το φαντάζεστε. Τι! Θα το δείτε τώρα. Όπως θα δείτε, παιδιά μου, ποιο είναι αυτό το σημείο πάνω σε ολόκληρο το σώμα του Γιώργου Γιάνγκα, για το οποίο ο ίδιος είναι περήφανος. Πάει κάπου το μυαλό σας. Μου άρεσε το σε ολόκληρο το σώμα του Γιώργου Γιάνγκα. Γιατί είναι και μεγάλο. Έχει μία έκταση και το αγαπημένο μου, παιδιά μου, κυκλοφορεί στην αγορά ένα εσόρουχο το οποίο εξουδετερώνει τα αέρια. Δεν φαντάζεστε τι χαρά που έχει κάνει. Ο αγαπημένος μας, ο αγαπημένος μας. Το ξεχνάω τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει, είναι αγαπημένος. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Πάμε να το δούμε, λοιπόν. Πάμε να το δούμε. Αυτό που μου αρέσει στο Δήμο Μερίκιο είναι η σταθερότητα στις απόψεις του. Δεν είμαι νουμεράκιας. Μπορεί να λέει ότι δεν είναι νουμεράκιας, αλλά δεν κάνει κι άλλη δουλειά κάθε πρωί. Να μην χαρώ για το Φερεντίνο με το 29 του. Να μην χαρώ. Με εδώ, με την πρωινή παρέα, είχαμε μία αισθητή πτώση. Αισθητή. Πρέπει να βγάλεις τα ρούχα σου αύριο, να δημιουργήσεις μία αναμονή κοινού. Από 25,7, ναι, όταν μπήκαμε εμείς μέσα, πήγε στο 30. Πήγαμε 24,4. Σας σημειώνω ότι το τελευταίο καιρό, το κανάλι «Οι ειδήσεις του Α», στα δυναμικά κυρίως κοινά, βγαίνει πρώτο με μεγάλη διαφορά. Να σταθούμε λίγο στα χθεσινά πολιτικά νούμερα τηλεθέασης. 40,6 σε Φερλής, 14,8 ο Γιώργος Ολιάκας. Είναι πρώτη εβδομάδα, είναι πρώτη. 22,4 το Happy Day με τη Σταματίνα Τσιμψιλή. 11,6 το Λιάγκο Σκορδέικο, δεν είμαι νουμεράκιας. Πώς θα σας φαινόταν αν υπήρχε ένα εσόρουχο που εξουδετέρωνε τις πορδές? Ο Δημήτρης Καμπουράκης πάντως ενθουσιάστηκε. Είναι κάτι καινούργια εσόρουχα, το οποίο το φοράς και εξουδετερώνει τα αέρια. Τι γελάς, εγώ, σε εφημερίδες το βλέπω. Παιδιά, είναι κάτι εσόρουχα που έχουν από ενεργό άνθρακα. Ένα ειδικό ύφασμα ενεργού άνθρακα που ονομάζεται Zorflex, Zorflex, και το οποίο εξουδετερώνει τα αέρια. Αλλά όχι τον ήχο. Αλλά και ο Γρηγόρης Κουντάρας πέταξε τη σκούφια του. Πήγαινε σε ένα γιατρό και πες: «Γιατρέ μου, μου έρχονται συνέχεια αέρια και τα κρατάω. Θα καταστραφεί το εντερό μου». Πλάτη, Κατερίνα 37, μου έρχονται συνέχεια αέρια και τα βαστώ. Να τα αφήσω. Ελένη, μπορεί να γίνει κόμπο στο έντερό σου. Μιλάμε για μεγάλη δουλειά να πάθει. Ωραίο επίπεδο. Μιλώντας για επίπεδο, ποιο λέτε ότι είναι το σημείο του σώματος του Γιώργου Γιάνγκα που ξεχωρίζει ο ίδιος? Για ποιο μέρος του σώματός σου είσαι πιο... δεν θα τα άλλαζες με τίποτα. Εσύ για ποιο μέρος είσαι περήφανος? Δεν μπορώ να σου πω. Ας ξεκινήσει ο χορός. Το παράγγελμα της Δούκισσας φαίνεται ότι πήρε κατά γράμμα ο Θανάσης Πάτρας. Εκτός κι αν έχει μπει μέσα του το πνεύμα του Μάικλ του Τζάκσον. Δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει ένα κοινό με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αλλά πράγματι. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Δηλαδή πραγματικά. Γιατί πραγματικά. Πραγματικά τον εμπιστεύτηκα. Πραγματικά. Είναι τόσο ωραίες, πραγματικά. Πράγματι. Πραγματικά όμως, ρε παιδί μου, τη Μαριλένα πραγματικά. Πράγματι. Πραγματικά. Πού κινήθηκε στον Ανδρέα και τον έβαλε στο βίντεο. Σκέφτεσαι τώρα το πράγματι. Είδες, παιδί μου, το μυαλό μου είναι δαιμόνιο. Αχ, βγαίνει ο κάπτεν. Hello, κάπτεν. Λοιπόν, ο κάπτεν είναι εδώ. Μπράβο. Φώτη μου, θα πάρεις τηλέφωνο τη Μαριάντα Πιερίδη και θα της πεις ότι καλείς από μια νέα εταιρεία, την Chip
diapers. Η οποία θα σου εξηγήσω τι σημαίνει. Είναι. Είναι το τσιπάκι αυτό. Έχει μέσα, η πάνα που έχει μέσα ένα τσιπάκι. Αυτό που βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, η οποία έχει κατά αποκλειστικότητα την πάνα βρακάκι με μικροτσιπ που ειδοποιεί το γονιό κατευθείαν στο κινητό του με ηχητικό μήνυμα που γράφει κακά ή τσίσα. Αντίστοιχα, έτσι οι γονείς δεν χρειάζεται πια να μυρίζουν το ποπουδάκι για να δουν αν έκανε το μωράκι τους την κακιά την πράξη. Λοιπόν, πες ότι ονομάζεσαι Στέφανος Κακούλης. Κακούλης. Κακούλης, ναι. Και ενημέρωσε την ότι η Πάνα έρχεται από το Τόκιο και ότι στη διαφήμιση θέλεις να είναι και ο γιος της. Ο γιος της είναι 9 μηνών. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πεις τις εξής λέξεις, φράσεις. Ναι. Πρώτη, δυσκυλιότητα. Δεύτερη, εξουδετέρωση αερίων. Τέλεια. Τρίτον, λιγούρης. Τέσσερα, χαρακίρι. Καλή επιτυχία. Μάλιστα. Τι θες. Θες κάτι να κάνουμε εμείς για σένα. Όχι, όχι. Θα πεις το ρόλο, παιδί. Θα τον κάνω λίγο ψετό. Ναι, κάτι κάνω τώρα. Μήπως να είσαι πολύ γέρος. Μεσάλια. Μεσάλια. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας, κυρία Πιερίδη, στο τηλέφωνο. Ναι. Γεια σας, κυρία Πιερίδη, ονομάζομαι Στέφανος Κακούλης. Μάλιστα. Είμαι διαφημιστής και έχω... Αχ, ακούω το μωράκι σας δίπλα. Το δικό σας είναι. Ναι, ναι. Αχ, τι χαρά, τι χαρά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Γεια σας. Λοιπόν, να σας πω. Ετοιμάζουμε ένα νέο προϊόν το οποίο μας έρχεται κατευθείαν από το Τόκιο και λέγεται Cheap Diapers. Μάλιστα. Αυτό το προϊόν, κυρία Πιερίδη, θα τρελαθείτε. Ειδικά τώρα που ακούω το μωράκι σας δίπλα, μήπως έχει κάνει κακάκι του. Θα σας κλείσει τα χέρια. Ξέρετε αν έχει κάνει κακάκι του. Δεν νομίζω. Θα νομίζετε άμα πάρετε το Cheap Diapers. Το Cheap Diapers διαθέτει, είναι μια πάνα και διαθέτει μέσα ένα μικροchip. Και το συνδέετε με το οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο που έχετε και σας λέει τσίσα κακά, τσίσα κακά. Οπότε δεν χρειάζεται εσείς τώρα να ανησυχείτε αν το παιδάκι σας έχει κάνει τις κακά του. Δηλαδή αν έχει κάνει κακά του και θέλετε οπωσδήποτε να πάτε να το αλλάξετε. Δεν σας προλαβαίνω, είσαστε χύμαρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το προϊόν το οποίο το έχουν πάει. Να σας πω κάτι, στο Τόκιο έχει γίνει ψάλος. Στο πού, πού? Στο Τόκιο. Από εκεί έρχεται. Μάλιστα. Είναι δυσκύλιο, δυσκυλιότητα έχει. Ορίστε. Θέλετε να το διαφημίσετε. Είναι καταπληκτικό και ξέρετε κάτι, επειδή εσείς έχετε και αυτό το μωράκι το οποίο το αγοράξετε στην 9 μηνών και το ακούω τώρα και κλαίει, τσίσα ή κακά έχει κάνει, ξέρετε. Okay. Εσείς από το Τόκιο είσαστε? Όχι, δεν είμαι από το Τόκιο, εδώ είμαι. Εμείς κάνουμε την εισαγωγή του Cheap Diapers. Μαζί με το γιο σας το διαφημίσετε. Τα λεφτά είναι πολύ καλά. Καλά, μην κάνουμε και χαρακτήρι, αλλά είναι πολύ καλά. Έχετε πολύ χιούμορ. Σας ευχαριστώ. Και πρέπει να έχουμε χιούμορ, κυρία Πιερίδη μου, στη σημερινή ζωή που ζούμε. Είναι όλα πάρα πολύ, ξέρετε, πιεσμένα και πολύ... Ο κόσμος κακός. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά κρατάμε γερά όλοι. Ναι, τι λέτε λοιπόν, το κάνουμε Cheap Diapers. Να σας πω, θέλετε να το συζητήσουμε λίγο αργότερα, κάποια άλλη στιγμή. Γιατί... Κάνει και εξουδετέρωση αερίων, δεν μυρίζει τίποτα. Σε ταβέρνα να πάει και να εριστεί το μωρό που ξέρω ότι σε αυτή την ηλικία μυρίζουν πάρα πολύ άσχημα. Με αυτή τη στιγμή τον έχω εδώ δίπλα σε μια πρόβα που κάνουμε, φαντάζεστε. Να... Μυρίζει. Ναι, όχι, δεν μυρίζει. Μυρίζει πολύ όμορφα το παιδάκι μου. Όχι. Είναι καθόλου λιγούρης. Του τρώει το φαΐ του. Το τρώει. Το τρώει το φαΐ του. Όσο του δίνει η μανούλα του, το τρώει. Μπράβο μου. Καλή μανούλα είσαι. Σας ευχαριστώ. Σας χαίρομαι πολύ. Θα το κάνουμε λοιπόν. Είναι καταπληκτική διαφήμιση. Θα τρελαθείτε. Και εσείς και όλες τις φίλες. Θέλετε να μαζευτούμε μια μέρα να παίξουμε και μια μπυρίμπα. Να μιλήσουμε κάποια μπυρίμπα. Δεν παίζετε. Όχι, δυστυχώς δεν. Α, εγώ στην Εξαρέ είμαι πρώτος. Στην ποια? Στην Εξαρέ. Τι είναι αυτό? Μπυρίμπα. Α, μάλιστα. Πού είστε τώρα? Είμαστε σε μια πρόβα. Να έρθω να σας δω. Βεβαίως ναι. Να σας φέρω και την πάνω Cheap Diapers. Θα ήθελα πολύ να σας γνωρίσω από κοντά, πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Είστε καλά. Είμαι πολύ καλά, πολύ καλά. Μπράβο κι εγώ. Πολύ χαίρομαι και για εσάς. Πού να έρθω?
Να έρθετε στη Γλυφάδα. Ω, είμαι τώρα στην Κηφισιά. Στην Κηφισιά, τότε δεν θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Στην Γλυφάδα πού? Στην Γλυφάδα να έρθετε στο Mushroom. Να πάρω το μετρό. Να πάρετε το μετρό, βέβαια. Αν πάρω τον ηλεκτρικό και κατέβω κάτω στο Νέο Φάληρο. Τον ηλεκτρικό. Ναι. Τον ηλεκτρικό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας βοηθήσω για τον ηλεκτρικό. Άμα πάω κάτω, Νέο Φάληρο, μετά ποιο λεωφορείο πρέπει να πάρω για να έρθω στην Γλυφάδα? Αν πάτε Νέο Φάληρο, να πάρετε το τραμ, να απολαύσετε και τη διαδρομή. Ποιο νούμερο? Θα σας γελάσω. Θα σας γελάσω, δεν ξέρω τα νούμερα. Και σε ποια στάση να κατέβω? Νομίζω στην Γλυφάδα, στο κέντρο της Γλυφάδας. Στο κέντρο και μετά θα έρθετε να με πάρετε με ταξί? Να σας πάρει το ταξί και να σας φέρει εδώ, στο Mushroom, να σας φέρει. Πολύ ευχαριστώ. Πόσο κάνει η διαδρομή από εκεί? Η διαδρομή πόσο κάνει? Θα σας γελάσω, δεν ξέρω στο ποιο ταξί. Γελάτε. Θα το φέρω εγώ. Έλα Μαριάντα. Γεια σου, Μαρία. Φώτης και Μαρία Λάιβ, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, βρε Μαριαντάκη. Συγγνώμη, ο Φώτης ήταν τόση ώρα. Ναι, ρε, εσύ, Μαριάντα. Καλά, εντάξει, οκ. Καλά, οκ. Να σου ζήσει, να σου ζήσει το μωρό σου, να το χαίρεσαι. Πήγε 9 μηνών. Σας ευχαριστώ. Είναι 9 μηνών, ναι. Τι λέει, ρε, Μαριάντα. Και τον παίρνει μαζί. Και είναι μαζί σου τώρα στην πρόβα? Είναι μαζί μου στην πρόβα, κάθε στο καρεκλάκι του και φωνάζει κι αυτός μαζί μας. Τι καλό. Τέλεια. Να τον χαίρεσαι, να σου ζήσει. Να τον χαίρεσαι. Και καλή αρχή, τι κάνετε και ξεκινάτε τη συνεργασία? Ξεκινάμε κάτι βραδιές Unplugged κάθε Σάββατο εδώ. Ωραία. Ναι, ναι. Εδώ στο Mushroom και όποτε θέλετε είστε καλεσμένοι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ χάρηκα που με πήρατε. Θα πάρουμε το μετρό μετά το και να κατέβουμε. Φιλιά πολλά και καλή επιτυχία. Δεν πήγε το μυαλό μου με τίποτα από τη φωνή θα μπορούσε να είναι του Φώτη. Με τίποτα. Να είσαι καλά, Μαριάντα. Καλή επιτυχία. Καλή πρόβα. Φιλάκια, γεια. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Να είστε καλά, να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ Δευτέρας με θετική ενέργεια, χαρά. Και αύριο πάλι εδώ 4 παρατέταρτο. Γεια σας.